Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Γιάννη Λελίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καταμπάκα στην production. Την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εύκολα, γρήγορα, εσείς έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τηλεφωνείτε στο 18133 και αυτοί φροντίζουν για την οριστική διαγραφή, δίνοντας την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στο Facebook γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Ασκιάδης Παλοδήμος, προσφέρει για εσάς τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί
Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου, ό,τι καλύτερο για εσάς δηλαδή, με 17.500 ευρώ. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας τώρα που είναι τιμοπαράδοτο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, και να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596. Δεν πρέπει να αγχώνεστε για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε τη μάχη της Γαλοπούλας. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά, κάλεσε το 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ τη μάχη της χριστουγεννιάτικης Γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη Γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Παίξε, κέρδισε τη μάχη και πάρε τη Γαλοπούλα. Και να θυμάσαι ότι το δικό μας πουλί είναι το καλύτερο. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε από σήμερα. Τι έγινε, Κωνσταντίνε, γιατί κάνεις τσουκ τσουκ τσουκ? Καταρχήν, σαν άνθρωπος, ναι, θέλω να μην έχω στίγματα και... πώς θα λένε, με άλλους ανθρώπους σχέσεις και να μαλώνω και να δημιουργώ καταστάσεις. Πρώτον, ενοχλήθηκε η γυναίκα του Βιερίνια, η Βάσο, πιθανόν, εγώ δεν έχω πει κάτι για τον για οικογένεια και για αυτήν και τα παιδιά και τα λοιπά. Αν κάποιος ακροατής το έκανε, παρακαλώ, όχι μόνο για τη γυναίκα του Βιερίνια, για καμιά γυναίκα και για καμιά οικογένεια, μην μιλάτε για τους παίκτες και τους προπονητές. Εγώ το έχω σαν κανόνα. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί μήπως ο Κουλιανός ενοχλήθηκε η Βάσο για αυτό το πράγμα. Πρώτον, και δεν κρατάω τίποτα, κρατάω γιατί δεν κάνω πουστιές στη ζωή μου. Εντάξει. Θα παρακαλέσω τους ακροατές ή τους τηλεθεατές, όταν αναφέρονται σε παίκτες και προπονητές, να αφήνουν τα οικογενειακά. Τελειώνω εδώ. Το Βιερίνια ασκήστε τον και τον οποιοδήποτε παίκτη. Good, το λέω και για σένα. Ναι. Δεύτερον. Είπαμε, οικογένεια μακριά από. Ναι, μακριά. Δεύτερον, στον αγωνιστικό χώρο σου αλλάξω τα πετρέλαια. Όχι όμως στην ιδιωτική ζωή, γιατί πιθανόν να μας ξέφυγε κάποιος ακροατής να είπε κάτι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, Έλληνας προπονητής κατηγορείται για αποπλάνηση 14χρονης και θα πω και το όνομά του. Λέγεται Μπούσουλας Σπυρίδωνας του Αθανασίου και της Δήμητρας. Γεννηθεί στο 70 σαν τον κόκκινο. Δεν καμία σχέση δεν έχει το 70, δηλαδή δεν είναι όλοι αυτά. Ο οποίος κατηγορείται για κατάκριση σε ασέλγεια, καθώς φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε τη συνένεση της 13χρονης κοπέλας. Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε πως έχει σχέση με το δάσκαλό της. Δηλαδή, σαν να πάω εγώ 48 χρονών, 13 χρονών, 14, να πάω να απαυτώσω ένα κοριτσάκι ή ένα αγοράκι. Το λέω, γι' αυτό έχει και φωτογραφία τη μάπα του. Έχει μάπα, πώς το λένε, κακού ανθρώπου, ας πούμε, και τα λοιπά. Από τα μάτια φαίνεται, ύποπτος. Δεν θα άφηνα την κόρη μου να την πάει με το ταξί, ας πούμε, με τα μάξι σε ένα παιδικό πάρτι, αν ήταν μπαμπάς κάποιες άλλες. Αυτή η μούρη, ας πούμε. Τον πιάσανε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν ξέρω. Και αν τον πιάσουνε. Τον πιάσανε. Δεν σου πω τώρα, εντάξει. Εντάξει. Νίκος Γιαννιτσά. Τον είπαν ότι εσύ τον καταργέσαι έναν τραυματιστή, λέει ο Νίκος από τον Γιαννιτσά. Καταρχήν δεν έχω την πολυτέλεια να έχω αυτό να καταργέμαι. Εγώ προέβλεψα ότι ο Μάνταλος θα τραυματιστεί, γιατί ο Μάνταλος, για παράδειγμα, του πήρε το μεδούλι ΑΕΚ. Και επίσης είπα ότι αυτούς που προβλέπω ότι υπάρχει περίπτωση λόγω ιδιαίτερας καταστάσεως του σώματός τους, των εντάσεων κτλ. Ο άλλος είναι ο Χριστοδουλόπουλος, ο άλλος είναι ο Μάτος και ο άλλος είναι ο Βιερίνια. Είπα να προσέξουν, μην πάθουν θλάση αυτοί. Όχι, με ενημερώνει κάποιος φίλος. Ότι τι? Ότι είπες ότι η γυναίκα του τον κουβάλει στην Ελλάδα. Γιατί κακό είναι αυτό? Τι είπα? Α, είναι ρε κακοκίνη, τι έχω εγώ με το θέμα δικό μου θέμα. Εσύ μην κάνεις τώρα το. Και να υπόθηκε αυτό με πτώ είναι. Ναι, με πτώ είναι. Γιατί? Γιατί μπορεί να μην θέλει να πει ότι. Λοιπόν, τέρμα. Το κλείνουμε εδώ. Τέλος. Για τον Μπούσουλα Σπυρίδωνα από τον βιαστή. Όχι βιαστή. Άλλο να βιάσω και άλλο να σελγίσω. Άκουρε κόκκινε. Άλλο να τον βιάσω τον άλλον. Και άλλο να, με τη θέλησή του. Δηλαδή, μια 14χρονη με τη θέλησή τη, άμα έρθει, μπορεί να γλιτώσει 5 χρόνια, 3 χρόνια. Το κατάλαβε. Και άλλο να τον βιάσει το παιδί. Το καταλαβαίνει, ρε κόκκινε. Και προσέξτε τα Facebook. Αναμαλία είναι. Ποιο είναι ανομαλία? Ανομαλία είναι. Ναι, ανομαλία είναι, αλλά άμα έρθει κανένα 15χρονο που μοιάζει με 20χρονο και βαμμένο, και γι' αυτό να ρωτάτε και τις ηλικίες. Γιατί έχουν ξεσαλώσει τα μικρά. Έχουν ξεσαλώσει. Good boy. Αυτά και για τα μικρά να προσέχουν οι γονείς, αλλά και οι μεγάλοι όταν
πιούν κανένα ποτήρι κτλ. Να καταλάβουν αν είναι το παιδί ανήλικο ή δεν είναι ανήλικο. Γιατί είναι κάτι 14χρονα που είναι ένα 75, πιο ψηλά από σένα. Λοιπόν, θέματα. Ραπτό που λέει η ΑΕΚ με ποιο σύστημα παίζει καλύτερα, με 4-4-1-1 ή με 3-5-2. Η ΑΕΚ είναι φτιαγμένη. Και ποιο από τα δύο προτείνει για λεωφόρο. Ναι, η ΑΕΚ είναι φτιαγμένη εκ των πραγμάτων για το 5-3-2, το οποίο το παίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Χιμένεθ. Έχει ποδοσφαιριστές όσο έχουν δυνάμεις και μεδούλη και δύναμη στα πνευμόνια τους και στα πόδια τους μπορεί να το παίξει. Προφυλάσσει την ΑΕΚ την ελλειπή σε παίκτες ρόστερ ο κύριος Χιμένεθ. Όταν πήγε να παίξει 4-4-2 ή 4-2-3-1 απέτυχε ικτρά και θα παρακαλούσα τον κύριο Μελισανίδη, ο οποίος χτυπάει το πρωτάθλημα από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Σαββίδη, επειδή βλέπει ότι η ομάδα του έχει φτάσει στα όρια της βιολογικά, έχει φτάσει στα κόκκινα δηλαδή, οι ανάσες του Φουγκαρά του Χριστοδουλόπουλου, τα επικά παιχνίδια του Σιμόες, το επικό παιχνίδι του Γκάλο, αυτό μέσα Νοεμβρίου βλέπεις ότι χτυπάει καμπανάκι. Θέλει ξεκούραση. Θέλει διαχείριση. Θα πρέπει να κάνει μεταγραφές. Η μεγαλύτερη μεταγραφή που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, λέω στον ΑΕΚ, να πάρει δεκάρι. Εάν το Γενάρη η ΑΕΚ αρχίσει και μου πασάρει τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς, σας παρακαλώ πολύ, είναι τσιγκουναράς ο Μελισανίδης. Και κάνει πλάτη στον Μαρινάκη και στον Σαββίδη. Και κάνει τσιγκουνιές. Αν το κάνει ο άνθρωπος. Είναι παραγοντάρα, με λίγα λεφτά έφτιαξε ομάδα. Ένας προπονητής που παίρνει το 110%, παίκτες μαχητές, αλλά υπάρχει ένα όριο που λέγεται αντοχή. Όταν ξεπεράσεις το όριο, είτε είσαι σαν άνθρωπος, σαν επαγγελματίας, σαν αθλητής, κάποια στιγμή την παθαίνεις. Παίζουνε 5x5. Χοντρός αυτός. Του λες, μην κάνεις sprint, μην πας στις μονομαχίες. Πάρ' το κάτω στον αστράγαλο. Πάρ' τον κάτω χιαστό. Ο καλύτερος φίλος του ορθοπαιδικού είναι ο Βλάκας, ο 45, που πάει και παίζει 5x5. Ο μεγαλύτερος Βλάκας. Και αν πάθεις χιαστό ή γόνατο ή ξέρω εγώ τη μέση σου, είναι μικρό το κακό που μπορεί να έχει μεγάλο, γιατί μπορεί να χάσει τη δουλειά σου. Αν πάθεις κανένα έμφραγμα και ξαπλωθείς, και άντε πέθανες με το έμφραγμα. Άμα σταματήσει η καρδιά σου και σε παραφέρουν και βγεις φυτό, μην φτάνετε στα όρια. Και εγώ τα έχω περάσει τα όρια στη ζωή μου σε πολλά πράγματα. Όσες φορές θα πέρασα τα όρια, το δίνω συμβουλή στους νεότερους. Καλό, σε καλό δεν με βγήκε. Δεν κάνω εγώ τον έξυπνο ότι τα ξέρω όλα. Είναι ο Ραπτόπουλος στο γυμναστήριο. Μισό, θα το πεις. Από εμπειρία δική μου, μην γίνεται τα λάθη και για το Βιερίνια. Να προσέξει να μην τραυματιστεί. Να βρει μια φόρμα σε 10 μέρες 15, να πηγαίνει στο ένας με έναν, να μην κάνει μόνο σέντρα, να κλείνει προς τα μέσα, να κάνει το σούτ όπως το έκανε και το πιασε ο Ανέστης, για να πούμε όρμα Βιερίνια, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι ο Ραπτόπουλος πλέον στο γυμναστήριο του Μάκη. Έκλεισε. Το γυμναστήριο του Μάκη. Ποιο έκλεισε από εκεί? Το γυμναστήριο του Μάκη. Έφυγε από εκεί. Ο Μάκης έφυγε από εκεί. Το γυμναστήριο έμεινε ανοιχτό. Όχι, δεν υπάρχει το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο υπάρχει. Λοιπόν. Πήγε αλλού. Πάει ο Φαλακρός, κάνει βάρη. 50 κιλά. Επαναλήψεις. Το πες δεν το πάρει. 60 κιλά. Τα ίδια και τα ίδια. Είναι δίπλα ένας νεαρός 20 χρόνων ο οποίος βάζει 100 κιλά. Ξεκινάει από τα 80, 80 και Ραπτόπουλος. 90, 90 Ραπτόπουλος. 100, σηκώνει την μπάρα ο Ραπτόπουλος. Ξαφνικά, Μάκη, κρακ! Πάει ο αυχένας. Ξεπερνάω τα όρια. Τι ξεπερνάς τα όρια, εσύ δεν ξεπερνάς απλά τα όρια. Νόμιζω ότι έγινες 20 κορνών. Εσύ που καπνίζει 3 πακέτα γουίστον την ημέρα, δεν ξεπερνάς τα όρια. Δεν καπνίζω 3 πακέτα γουίστον. Και πίνεις τα τσίπρα και θολώνει το μάτι σου. Και γίνεσαι σαν τον Ανέστη Βλάχο, να πούμε. Δεν πίνεις. Όχι. Τα τσιγάρα παφ πουφ εδώ που βρωμοκοπάει ο τόπος, δεν πίνεις. Βρωμάνε τα ρούχα σου, βρωμάνε και τα δικά μας εδώ με το τσιγάρο. Από μένα. Τι από μένα, άμα σε κλειστό χώρο καπνίζεις, βρωμάει το ρούχο. Δηλαδή σε πολλούς, εδώ πέρα μέσα στο σταθμό. Στο σπίτι σου μέσα καπνίζεις. Μέσα. Στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι. Τρως παντόφλα γι' αυτό, τρως κατραπακιά. Όχι. Γιατί οι κουρτίνες έχει δίκιο η κάθε γυναίκα. Για άλλα καπνίζεις στο δικό μου το σπίτι, από το παράθυρο θα φύγεις. Για πάνε σε κα... Δεν σε αφήνει. Δεν καπνίζω. Εδώ καπνίζω. Ρωτάω. Ρωτάς, είσαι και ευγενικός. Πάντα ρωτάω. Εσύ που κάνεις 3 γουίστον την εβδομάδα, τη μέρα, είσαι... δεν περνάς τα όρια. Ένα πράγμα υπάρχει που καπνίζω πάρα πολύ. Σε ένα κομμάτι καπνίζω πάρα πολύ. Μπορώ να καπνίσω και 3 πακέτα. Ποιο κομμάτι? Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ναι, από την αγωνία σου. Ναι. Τι να σου πω. Έχεις αγωνία μεγάλη. Όχι, είναι εκνευρισμός, νευρικό, πες το ποτέ. Όταν βλέπεις αγώνα. Μέσα στον όταν ήμουν στο Καρθατζόγλιο. Πότε πήγες τελευταία φορά? Πότε πήγα. Μάλιστα. Τι να σε πω, ρε. Αυτό να με πεις. Πότε πήγες? Όποτε πήγα. Το όποτε πήγα, ποια ημερομηνία είναι? Όποτε πήγα. Ναι. Εγώ πήγα, εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Ναι. Να ναι, λέω ναι, θα ναι, πάω ναι. Στο Κλεάνδης Βικελίδης, ναι. Θα φορέσω φουστίτσα, γομπίτσες ναι, 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 ναι. Και θα προσκύνσω το κάδρο του Κόκε. Ναι. Εγώ τι λέω, το κάνω. Μάλι. Εσύ δεν το έκανες. Ναι. Ούτε για τα χρέη του ΠΑΟΚ που πληρωθήκανε, γιατί ναι, ναι. Χρησιμοποιείς το επικοινωνιακό ότι ναι. Είναι μέσω της εταιρείας σου. Εντάξει.
Τώρα όμως που γίνει το παιχνίδι, ναι. Να σε δω τώρα αύριο. Θα πας, γονιπετείς. Όπως πάνε στην Παναγία της Τίνου να προσκυνήσουν ή θα κάνεις και άλλη κουλτούρα. Στην Παναγία της Τίνου πάνε προσκυνά να αφήνουν τα χρυσαυγικά και τα κάνουν οι άλλοι ράβδες, να πούμε. Να έχεις υπόψη σου. Ναι. Αν έχεις ναι, να καταγγείλεις κάτι. Τι να καταγγείλω. Δεν βλέπεις τι έγινε εκεί με τον Μητροπολίτη. Δεν διαβάζεις εκεί το. Δεν διαβάζεις. Α, δεν διαβάζεις. Ό,τι σε συμφέρει διαβάζεις. Αν κάνει μουσουλμάνος βάλει καμιά βόμβα. Συγγνώμη, να βάζεις, ναι. Κάτι. Ναι. Αν αυτός ο Μητροπολίτης όντως έχει κάνει αυτό το πράγμα και πάει φυλακή. Γιατί να πάει φυλακή, ρε, τι έκανε. Γιατί αυτό το πράγμα είναι κατάσταση εξουσίας. Σόπαρε. Δεν γινόμουν Παρασκευό που κανείς δεν πάει φυλακή. Όποιος πάει φυλακή βγαίνει. Όχι. Πού είχαμε μείνει. Α, μίλησα με τον Ολλανδό. Ποιον Ολλανδό, ρε, σέρωσε για το Κλάνης Βικελίδης. Α, το Κλάνης Βικελίδης. Θα πάμε στον Ολλανδό. Για να πάω στον Κλάνης Βικελίδης, με κάλεσε ο πρόεδρος του Άρη. Μπράβο. Ναι. Τώρα που είπα ότι βάλανε σουπεράδες καπέλο 2 ευρώ το εισιτήριο, η κατάσταση είναι πιο έκριθμη για μένα. Γιατί? Γιατί θυμώσανε οι σουπεράδες ότι είπαμε ότι βάλαν καπέλο 2 ευρώ για την ανέργεια και σε καινούριου συνδέσμου κτλ. Και εμείς δεν είπαμε κακό, είπαμε τι κάνανε οι άνθρωποι. Οπότε θα θέλω 5 και 10 άτομα να πληρώσει ο Καρυπίδης. Τι θα βγάλει ο Καρυπίδης, θα μπει μέσα από το ματς, να πληρώνει και τους μπράβους για να με φυλάνε. Να πας. Δεν πας. Είναι καλό, δεν είναι σωστό. Εγώ με τον Άρη τον αγαπάω. Κρίμα είναι. Το ξέρω τον αγαπάς. Κρίμα είναι ο Άρης. Ο κόσμος στο γυβούκι. Ναι, κρίμα είναι ο Άρης. Δηλαδή να βγάλει 5 φράγκα τα δώσει στους μπράβους. Στους... Ναι, δεν κάνει, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό. Είπες θα πας, θα προσκυνήσεις. Τελείωσε, δεν. Θα προσκυνήσεις το κάδρο του Κόκε. Ναι. Και τώρα φοβάσαι, μην δημιουργηθεί. Είπα ότι αν πάει η πρώτη ομάδα της Μπόκα. Άσερε τον πρόλογο. Είπα ότι αν πάει η πρώτη. Η ομάδα φοράει το σήμα της Μπόκα. Τι φοράει? Δηλαδή, τι θα γράφει για να δίνει φίλιο, ότι γίνεται φιλικό. Δεν μου λες, δε κόκκινε. Μπόκα μπε ή μπόκα. Ερώτηση. Θα σου πω. Αύριο μπόκα, τα ναι, site, τα στοιχηματικά. Ναι, 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 ναι. Θα πάω να παίξω στοίχημα. Ναι. Άρης Μπόκα. Λοιπόν, τι να ποντάρω. Τι θα γράφει όταν ποντάρω. Απαντάω. Μπόκα μπε ή μπόκα. Θα σου πω. Απλή ερώτηση. Σου απαντώ. Ναι. 10 φορές να μου κάνεις την ερώτηση. Ναι. Ένα τέταρτο. Λοιπόν, εγώ έπαιξα στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Ναι. Είμαι παλέμαχος του ΠΑΟΚ εγώ. Όχι. Όχι. Έπαιξα στα τσικό του Άρη με τον Καρκαμάνη και τον Λεκίδη. Τρεις θερματοφύλακες. Είμαι παλέμαχος του Άρη, εγώ. Όχι. Ο Σπανδονίδης, πρόεδρος των παλεμάχων του ΠΑΟΚ. Έκανε ένα μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Είναι παλέμαχος του ΠΑΟΚ, τον έκανε επειδή ήταν φίλος του Κούρα. Δικό του θέμα. Δικό του θέμα ήταν. Όχι δικό του. Δικό του. Ναι, άρα. Εγώ δεν έπαιξα στον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι εξιντάριδες, λέει έπαιξα στον ΠΑΟΚ μπάλα. Κάτσε, περίμενε, θα σου εξηγήσω. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ μπάλα. Πόσα μάτσα έπαιξε στον ΠΑΟΚ, ήμουνα στη δεύτερη ομάδα. Ναι. Άρα δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Άμα είναι τότε, να πάω κι εγώ. Να πάμε κι άλλοι χίλιοι που παίξαμε στην ΚΑΠΑ 20, να πάρουμε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ένα καρτελάκι να μπαίνουμε τζάμπα σαν παλέμαχοι. Τι λακαμίες λες μεσημεριάτικα τον κόσμο, ρε. Εγώ. Η Μπόκα Τζούνιος. Ποια Μπόκα Τζούνιος θα έρθει. Η δεύτερη ομάδα θα έρθει. Ο πρώτος προπονητής θα έρθει. Ο δεύτερος προπονητής θα έρθει. Άλλα είναι τα θέματα στον Άρη. Στο στοίχημα, φίλε. Ούτε αν. Στο στοίχημα, τι θα γράφει. Τώρα, το στοίχημα, τι θα τι γράφει. Θα γράφει. Θα γράφει στο στοίχημα. Τι με νοιάζει τι θα γράφει στο στοίχημα. Θα βγω κι εγώ με μια φανέλα του ΠΑΟΚ που είμαι 18 χρονών. Έπαιξα στον ΠΑΟΚ. Έκανα ένα παιχνίδι. Όχι, πήγα πρώτη ομάδα. Όχι, έγινα επαγγελματίας. Όχι. Πώς έπαιξα, ρε ψεύτες. Έπαιξε, λέει στον ΠΑΟΚ. Λέει, έπαιξα. Πότε έπαιξε, ρε φίλε, πώς λέγεσαι, Μανουιλίδης, ξέρω εγώ. Πότε έπαιξε εσύ στον ΠΑΟΚ. Ήμουνα στη δεύτερη ομάδα, λέει. Έχει σου στη δεύτερη ομάδα. Άλλο η πρώτη ομάδα, άλλο η δεύτερη ομάδα. Φίλε, δεν απαντάω σε αυτό το πολύ απλό. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Αύριο τι θα γράφει το στοίχημα. Άρης Μπόκα Τζούνιος Μπέ ή Άρης Μπόκα Τζούνιος. Ένα κεφάλι 40 κιλά, 30 γραμμάρια μυαλό μέσα. Ωραία, αυτό είπε. Απαντάω. Εντάξει. Είσαι σαν τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη και τους άλλους το... και δεν διαφέρεις καθόλου. Συγκρίνεις τον Τσίπρα όχι. Με τον Μητσοτάκη. Ο ένας δεν έχει... συγκρίνω. Ο ένας έχει σαν μυαλό, όλους ο άλλος... Ο, μην τους βάζεις. Σαν όλους ο Τσίπρας έχει μυαλό. Οι οποίοι υπεκθέμουν ο Τσίπρας έχει και λένε Άρες Μάρες Κουκουνάρες και τι θα γράφει. Άρης Μπόκα. Κατάλαβε κόσμος. Άρης Μπόκα. Κατάλαβε κόσμος. Οφείλεις να τηρήσεις την υπόσχεση που έδωσες ναι. Και να το κάνεις. Παρακαλώ. Τα άλλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Πώς το σαλάμι αέρα. Πάει, τελείως, ωραία. Εντάξει. Δεν το δέχομαι. Μίλησα με τον Ολλανδό. Ναι. Τώρα που έχει 20 δευτερόλεπτα. Όχι, όχι, όχι. Τώρα... Μίλησα... Έχει 30 δευτερόλεπτα. 4.000 λέξεις μπορώ να πω. Εσύ 30. Μίλησα με τον Ολλανδό και μου λέει ψάχνουμε 100 Ηρακλειδείς φίλους να δίνουν 50 ευρώ το μήνα. Για τον Ηρακλή για αυτή τη χρονιά. Θα δώσεις. Προχώρα. Τι προχώρα, αυτή δεν απάντησε. Προχώρα. Προχώρα, περνά τα δευτερόλεπτα. Θα δώσεις. Προχώρα. Προχώρα δεν δίνω δηλαδή. Προχώρα. Προχώρα δεν δίνει. Δεν δίνει. Δεν δίνει. Ολλανδέ, θα έρχεσαι κάθε 2 του μηνός, να σου δίνω 50 ευρώ εγώ, 5 του μηνός πότε θα πληρώνομαι, να σου δίνω 50 ευρώ για τον Ηρακλή εγώ. Μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εγώ 50 ευρώ είμαι ένας από τους 100. Έλα εδώ κάθε μήνα 50 ευρώ θα σου δίνω. Τέλος. Στα δώσεις. Το έκανα στο κομμάτι σου. Το έκανα, ναι, το έκανα. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Πριν πάμε σε διάλειμμα.
να πω ότι στο telivaras.gr μπορείτε να βρείτε πάνω από 2.500 προσφορές. Αν είστε και πάνω από ένα σπίτι, μπορείτε να κάνετε και πάνω από 2 παραγγελίες από 2 διαφορετικά καταστήματα, να μπουν σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό και να απολαύσετε το γεύμα σας ωραία και όμορφα. Περισσότερα στο telivaras.gr ή κατεβάζετε το σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Για να μην μπείτε το νερό, νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Και το Νοέμβριο στον Μασούτη, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει 1000 ευρώ για αγορές και επιπλέον μεγάλες προσφορές για όλους. Δευτέρα έως Τετάρτη, όλα τα προϊόντα καζολίν 50% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Ariel, σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 10,40. Προϊόντα φρουκτής και περιποίησης προσώπου Garnier 50% φθηνότερα. Βαφές μαλλιών Silken, Keratin, Sios και προϊόντα Palette, Rudri Tatcher, Fa 50% φθηνότερα. Και σεσουάρ Grandis μόνο 12,90. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Η εταιρεία διανομής αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του λέβητά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές, εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Δεν επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7 του 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7 του 7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα Κάρβουνα. Και πού είσαι? Φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηφοπολίου Στέλιος. Κλεάνθους 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310 920 220. Και
έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Πόπο ποικιλία, κυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα. Σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315 528 810. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέρκιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Έρχεται άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά να δώσει λύση σε εσάς. Αν κλειδωθείτε στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια και ό,τι άλλο απαιτεί κλειδαρά, απευθυνθείτε στο 85 27 27. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε να λες για Ηρακλή. Όχι, ξεκίνησα να λέω για το Βιερίνια. Ότι εγώ εύχομαι να παίξει την καλύτερη μπάλα, να πάρω πάνω το πρωτάθλημα και να γίνουμε όλοι καλοί φίλοι. Επειδή δεν το βλέπω όμως, το κάνω κριτική. Δεύτερον, δεν θέλω να τραυματιστεί κανένας παίκτης. Βλέπω όμως πως έχουν συμπεριφορές στον αγωνιστικό χώρο και επειδή πιάνει χειμώνας, λέω στην ύποπτη στιγμή είναι ο Λάζαρος, έτοιμο τον έχω. Ο Βιερίνια, ο Μάτος, τον οποίο δεν τον ξεκουράζουν, υπερπροσπάθειες κτλ., ήδη χθες δεν έκανε καλό παιχνίδι. Ενώ με τον Ολυμπιακό ήταν επικός. Ήταν καταπληκτικός. Επικός, λέω. Ναι. Ύστερα το Βιερίνια, όταν το βάζεις back, παίρνει πιο πολλά μέτρα. Ανεβαίνει πιο πολλά μέτρα και κατεβαίνει. Ένα μπέκ σαν το Βιερίνια, εγώ, σαν Αραπτόπουλος, έτσι όπως είναι τώρα, δεν θα τον εξέθεθα. Εξέθετες, όχι εξέθετα. Εξέθετα. Εξέθετα είπες. Από σένα κόλλησα. Σαρδαμότητα, να πούμε. Ποια σαρδαμότητα? Σαρδαμότητα. Ρε βλάκα. Ναι, ναι. Μη. Ο Βιερίνια θα ψάχνα να βρω ένα τρόπο σε πιο λίγα μέτρα. Αυτό για σε αυτό το Λουτσέσκου, να πούμε, τον Κεφάλα. Σε ένα πιο 4-4-2, σε ρόμβο ίσως. Ναι. Ναι. Να το βάλω πιο κοντά στην περιοχή. Okay. Εντάξει. Αφού δεν μπορεί τα πολλά μέτρα. Είναι μεγάλος, έχει ανεκρηκτικότητα κτλ. Να ωφεληθώ ό,τι μπορώ από τον καθένα. Δηλαδή, τι έχει ένας παίκτης, ρε παιδάκι μου, είναι γλίγορος. Ωραία. Αλλά δεν έχει μυαλό, υποτίθεται. Το πιάνω στον πυρημπύρι, να μπα και το βάλω μυαλό, να εκμεταλλευτώ την ταχύτητά του. Τελείωσε με το πυρημπύρι. Τώρα, για τον Άρη. Όχι. Για τον Άρη. Άσε το. Όχι για τον Άρη. Είπαμε για τον Άρη. Το θέμα δεν είναι για μένα ούτε το φιλικό ούτε τίποτα. Το θέμα για τον Άρη είναι η άνοδος. Ότι ο Καρυπίδης έχει τσακωθεί με τον Μυροφορίδη. Γιατί? Γιατί δεν ξέρεις. Πες το λόγο, εγώ ρωτάω. Δεν μπορώ να το πω το λόγο με λόγια απευθείας. Πρέπει να το πω με έμεσο τρόπο.
Γιατί αν το πάω απευθείας θα έχω προβλήματα. Ναι, ρε, πες το έμεσο. Θα το πω με έμεσο τρόπο. Γιατί στο μάζ με τον Πανιόνι ο ένας ήξερε και ο άλλος δεν ήξερε. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Και θύμωσε πολύ ο πρόεδρος. Να κοιτάνε και ίδιο τον καιρό. Ξέρω εγώ, Αρνόου το γλου να βλέπουν. Εσύ ποιο βλέπεις, την Δημητρούλα, πώς τη λένε την. Έχω απευθείας ενημέρωση. Έχεις ενημέρωση απευθείας. Δεν μπορεί να ξέρει ο ένας και ο άλλος να μην ξέρει. Απαγορεύεται. Δεν είναι σωστό. Ντροπή. Το είπα σωστά. Βέβαια. Στο μάζ με τον Πανιόνι. Όπως με μένα και με σένα. Με την ΑΕΚ, τότε που θύμωσες. Μη, καλά κι αν και θύμωσες. Εκεί σου δίνω δίκιο. Πάμε παρακάτω. Μου το λες μετά, πες το πριν. Σωστό. Ή μη το λες καθόλου. Σωστό. Έχεις δίκιο. Είμαι παλιάνθρωπος. Παιδιά, λέει, έκλεισε Κατσαβάκης στο Κυλκυσιακό. Μια γνώμη και από τους δυο σας, ευχαριστώ. Ο Κυλκυσιακός δεν τον είχε πάρει το Κατσαβάκη πριν από. Εγώ δεν έχω σε εκτίμηση το μάκι του Κατσαβάκη. Προπονητικά. Πού τον έχεις δει να δουλεύει. Και πού δεν τον έχω δει. Πού τον έχεις και δει. Στον Ηράκλειο. Τι σύστημα έπαιζε. Θα μάθει την προπαίδεια του τώρα, του 3 τώρα με λεμονή. 1x3, 2x3, 3x3. Πού θα χάσει πόντους ο Ολυμπιακός, το Μιντάνη Κατερίνη. Ναι. Εσύ είσαι θέμα. Και θα σε κάνω τώρα, όχι εσύ. Ναι. Αυτό. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Συζητήσει επί συζητήσεων για το τι φταίει στον ΠΑΟΚ. Τα ίδια που λέγαμε. Του κουράσαμε του ανθρώπου. Τα ίδια λέμε τώρα. Ποτέ δεν θα μάθουμε γιατί έφυγε ο Ίβιτς. Ξέρουμε γιατί έφυγε ο Ίβιτς. Γιατί δεν ξέρουμε τι ήθελε στον ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Ξέρουμε ότι ο Ίβιτς είπε. Δεν θέλω το κόκκινο και το ραπτόπουλο στη διοίκηση. Ναι. Το Λελίδη, τον Καζαμπάκα και τη Γουλιώνη. Ναι. Γιατί. Το γιατί είναι άλλη ιστορία. Α, είναι άλλη ιστορία. Είπε δεν του θέλω αυτού. Εγώ δεν δουλεύω με αυτού. Πρέπει να αλλάξει τα πρώτα. Και του λένε δεν γίνεται. Γεια σας, φεύγω. Ναι. Ράπλε, πες μας. Αυτό είναι προσβολή για τον ΠΑΟΚ. Να του σχέζει ο ΠΑΟΚ. Έγινε ή δεν έγινε αυτό. Αυτό έγινε ακριβώς. Ράπλε, πες μας, αν ήσουν εσύ ο Σαββίδης, τρεις κινήσεις που θα έκανε για να κάνει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή σε συνέχεια. Καταρχήν θα έβαζε αυτόν που φυλάει το γιο μου να του δώσει ένα γουδί να σταματήσει να μιλάει για τρεις μήνες. Άμα φας ένα γουδί από αυτόν, ένα τρίμηνο δηλαδή ζαλισμένο θα είσαι. Άκου αλήθεια. Εγώ τι λέω. Εσύ τι λες. Δεύτερον, θα έπαιρνα τον Άγγελο Αναστασιάδη με μισθό πρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Ωστή όμως πρόεδρο. Θα του έλεγα, Άγγελε, εσύ μιλάς με τον Θεό, την Παναγιά, τους Αγίους κτλ. Είσαι καλός άνθρωπος, δεν είσαι κλέφτης. Είσαι έντιμος. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να βρουν κάποιον που να μην είναι κλέφτης, κακός άνθρωπος. Πού να έλα εδώ, Αναστασία. Πώς έδωσε στο Βεγγέρ, πώς τον λένε, ο πρόεδρος της Arsenal. Του λέει, Βεγγέρ. Παντού αυτά... γίνεται στην Αγγλία. Ναι, παίρνει τα κλειδιά του μαγαζιού και τον προπονητή. Ο προπονητής, γι' αυτό κάθεται 3 χρόνια και μπορεί να δουλέψει. 20. 5, 2. 2. Πάντως κάθεται. Κάθεται. Να του πει αυτό είναι το budget. Και θα πληρώνεις μέχρι και αυτό που μεταφέρει τα κουτιά. Ναι. Και όποιος σε κάνει τρύπημα, γιατί θα έρθουν μάνατζερ οι οποίοι δεν βγάζουν λεφτά, πιάσουν τον παίκτη, θα του πούνε κάτσε να φας τον κόλλο να το διώξουμε. Όποιος το κάνει αυτό. Όχι, θα τον πετάς έξω. Θα έχεις τρεις Αρμένιους απ' έξω. Τρεις Σουμέριους, τρεις Ασσύριους κτλ. Όπως το Ζαμπράνο. Δηλαδή, το Ζαμπράνο. Σαν τον Μποκολόκο σε πειράζει. Σαν τον Μποκολόκο. Mm. Το Ζαμπράνο, ας πούμε εγώ. Εγώ για να κάνω ομάδα, τι θα έλεγα. Ζαμπράνο, σε άλλη εποχή θα λέγανε ότι τα πιάσες, ότι είσαι πουλημένος. Σε άλλη εποχή. Εγώ ξέρω επειδή σε πληρώνω ότι δεν είσαι πουλημένος, δεν έχεις ανάγκη. Είσαι μαλά. Είσαι. Λακαμάς. Είσαι ναι, τέλος πάντων. Και μου στερείς και τα λοιπά. Είσαι άμυαλος. Μπαίνεις στο τρένο, φεύγεις, παίρνεις και 50 χιλιάρικα. Θα έρθει ο μάνατζερ, θα πει θέλω 200-300 χιλιάρικα. Θα βγάλεις τους άσβερκους και θα πείτε θα φύγετε τώρα ή θα σας ψάχνουν 3 χρόνια στο Θερμαϊκό. Έτσι θα έλεγα εγώ. Μ' αρέσει που ναι. Πας έτσι με δημοκρατικό τρόπο. Επειδή τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος για να σε σεβαστεί πρέπει να του κάνεις έρωτα. Δεν το λέω αλλιώς γιατί ακούν γυναίκες ναι. Και παιδιά. Εάν τον άνθρωπο που συνεργάζεσαι ή συναλλάσσεσαι ή μιλάς κτλ. Δεν τον κάνεις έρωτα, θα σου κάνει αυτός. Η ζωή είναι ένας έρωτας λοιπόν. Όχι πάντα. Όχι πάντα, πάντα. Στο λέω, όταν δίνεις το βλάχο αέρα, ανεβαίνεις στο κρεβάτι. Έτσι λοιπόν θα έκανα εγώ στη θέση του κυρίου Σαββίδη. Συνεχίζω. Πρώτον λοιπόν, τελειώσαμε. Ένα γουδί από αυτό τον μπράβο του στο γιο του, τρεις μήνες να μην μιλάει. 90 μέρες. Μικρή διάσηση θα του έλεγα. Μην το χάσουμε το γιο και. να του δώσεις με το 30% τη δύναμή σου. Ποιο 30%? Ναι. Μόνο θα αφήσεις το χέρι σου να πέσει. Αυτό που είναι ένα 66 θα γίνει ένα 57. Τρεις πόντους θα χάσει μόνο από το γουδί. Λοιπόν, άκου τι σου λέω εγώ. Βρε, άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Θέλετε να κάνετε ομάδα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τέλος, θέλετε. Πόσους υπαλλήλους έχει ο Σαββίδης, πιο πολλούς από τους οπαδούς του Ηρακλή. Οι οπαδοί του Ηρακλή είναι 300-310 είναι υπάλληλοι του Σαββίδη. 100 ευρώ το μήνα θα δίνει. Ναι. Δηλαδή, εσένα τι έχουμε εδώ, τι κάνεις. Είμαι ο Κωνσταντινίδης, για παράδειγμα. Τι κάνεις, Κωνσταντινίδη, είμαι φίλος του Ζαγοράκη. Πληρώνεσαι δηλαδή επειδή είσαι φίλος του Ζαγοράκη. Από 1000 ευρώ. Το λέγεις, όχι, θα σε δώσω 500 ευρώ. Θα σε τελειώσω, ναι. Θέλεις. Ναι. Δεν θέλω. Εσύ ποιος είσαι, εγώ είμαι φίλος του Ζαγοράκη. Μη με ανοίξεις. Ναι. Μη. Θα τρέχω. Πόσα παίρνεις εσύ. Μη θα τρέχω. Ας μην τρέξεις. Θα τρέχω. Δεν έτρεξες ποτέ. Δεν έτρεξες θα ποτέ. Τρέχω. Δεν έτρεξες ποτέ. Λάθος ανθρώπους αναφέρεις. Άγγελος Αναστασιάδης. Λάθος ανθρώπους. Στα 64. Τι έγινε η Βιβί.
όταν τακτοποιηθεί η Βιβί, να είναι γερή η κοπέλα και όλες οι γυναίκες του κόσμου που περνάνε αυτό να γίνει καλά, που θα γίνει πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, έλα Άγγελ εδώ. Ούτε να βάλεις φόρμα ούτε τίποτα. Μη μου έρθεσαι με τα αγροτικά, τα πέδιλα και τα λοιπά, εκεί που είσαι χωριά τα πέδιλα. Να σε βάλω εγώ λίγο πιο κυριλά. Να σε ντύσω λίγο πιο κυριλά, σε δώσω ένα πουκάμισο κτλ. Κινητό έχεις? Δεν έχω κινητό. Θα πάρεις. Θα φάρουμε και τον κομμουνιστή δίπλα σου, να σε έχεις σε σύγχρονη τεχνολογία, να μπαίνεις, να βγαίνεις και να κάνεις κτλ. Επειδή είσαι άσχετο σαν τον Ραπτόπουλο. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το προσώπο σου? Ξένα, ξέρω μπάλα. Δεύτερον, δεν είμαι κλέφτης. Πολύ ωραία. Ξέρεις, δεν χρειάζεται τίποτα. Ένας από τους. Τι λες? Αυτός. Ό,τι πεις, υπογράφω. Ό,τι πεις για 5 χρόνια. Ξέρεις τι θα γίνει. Ποιον έχουμε διαιτητή, μάλιστα. Γραμμένη, έλα εδώ. Σε διορίσαμε εκεί στην ΕΠΟ. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρουμε σφυρίγματα ή θα είμαστε 50-50. Αυτός όχι γουδί ακόμα. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Να τι να σε κάνω, μωρέ. Ναι. Με στέλνει ο Γιώργος μήνυμα και λέει: ποιος είναι ο Γιώργος? Ένας Γιώργος. Ένας Γιώργος. Πες κάτι για τη Μακεδονικά, αλλά λέει: παίζει σήμερα με τον Ολυμπιακό στο χάντμπολ. Θα μου πεις ποιο χάντμπολ? Να πεις εσύ που είσαι στο Μακεδονικό. Αλλά, ναι, αλλά δεν δίνεις τον Ηρακλή 50. Όπως και να είναι, πρέπει να πεις. Οπωσδήποτε. Παίζει Μακεδονικός. Ναι. Ολυμπιακός. Και είναι σε ποιο πράγμα? Στο χάντμπολ. Α, τελείωσε. Στην πετοσφαίριση. Αύριο, άμα κερδίσει ο Μακεδονικός. Χειροσφαίριση. Ναι, πώς το λένε, ο δικός μας, ο Ανδρώνης, ο Παύλος, θα έχει την πρώτη σελίδα την πετοσφαίριση. Οπωσδήποτε, για να πουλήσει φύλλα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ρα το πρωτάθλημα στην Αγγλία το πάρει η City. Αλλά η Brighton που δεν έχει. Δεν θα το πάρει η City. Ναι, αλλά. Αλλά η Brighton που δεν έχει Ευρώπη. Άρα δούλευμα που κάνετε στους γάβρους του Βαρά. Ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει πάγκο και με τα φράγκα της Ευρώπης που θα αυξηθούν και άλλο. Ναι. Θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το Γενάρη. Πότε? Είδομεν. Ναι, αυτό είναι. Αν ενισχυθεί το Γενάρη. Τέσσερις παιχτούρες. Αλλάζουν πολλά τα δεδομένα. Πολλά. Θέση 3, 6, 10 και 11. Λέει εδώ. Ναι. Αν τις κάνει. Αν τις κάνει, καλώς. Επειδή είναι τσιγκουναράς όμως και τζάμπας, ο Μελισσανίδης σε τέτοια θέματα. Έχει τεχνογνωσία, καλούς συνεργάτες, δύο έχει, δεν έχει 300 κτλ. Είναι μάγκας, είναι αυτοδημιούργητος, το σεβόμαστε, αλλά είναι και τζάμπας. Είναι από τους άντρες που από μόνος του, από το μηδέν ξεκίνησε, τους θαυμάζω εγώ αυτούς τους άντρες. Να τελειώσω. Να μην τελειώσεις. Αυτό άρα λοιπόν, που κάνεις εσύ με το πρέπει να πληρώσει ο Μελισσανίδης τον Γενάρη για να πάρει το πρωτάθλημα. Μην τον έχει εκεί το Σωτήρι Μουστάκη. Καλησπέρα από την όμορφη παρέα σας, ακούω από Γερμανία και ερωτεύτηκα την πόλη σας. Και που ήρθα για διακοπές, να είστε καλά και να συνεχίσετε να τα λέτε όπως τα λέτε. Γιατί δεν έμεινε αφού ερωτεύτηκε την πόλη αυτός? Για διακοπές. Α, για διακοπές την ερωτεύτηκε. Πάμε να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Άμα εσένα να σε βάλουν ένα όπλο στο κεφάλι και σου πούνε γράψε πόσο κάνει ένα και ένα, ναι. Θα σκαλώσει την αρχή από την απειλή, ναι. Ότι, θα σε πάρουν το κεφάλι. Μάλιστα. Και σκέψου, ναι. Ότι πριν βάλουν το όπλο σε εσένα, το είχαν. Ναι. Σε κάποιον άλλον. Ναι. Και του είπαν, διάλεξε με ποιο τρόπο θα γράψει το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτός διάλεξε μια πέτρα, δεν τα κατάφερε, του πήραν το κεφάλι και μετά έφεραν εσένα, ναι. Και σου λένε, συνέχισε με την πέτρα και γράψε πόσο κάνει. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία με τον Λουτσέσκου. Τεράστια ευθύνη του Λουτσέσκου για αυτή την εικόνα, αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Ναι. Δηλαδή, αυτό που. Α, θέλει να πει ο φίλος. Ναι. Ότι αυτό που είπε ο Λουτσέσκου σε Ρουμάνο συνάδελφο, ότι είναι αλήθεια. Ότι εγώ, αν δεν έλεγα ότι πάμε για πρωτάθλημα, θα μου πάρει το κεφάλι. Ναι. Okay. Λοιπόν, να σου πω μια ιστορία. Αν φίλε φοβάσαι, φεύγεις. Μισό λεπτό. Αν φοβάσαι, κόκκινε. Φεύγεις. Κόκκινε, άκου εδώ μια ιστορία. Γιατί και ο Λουτσέσκου, επικοινωνιολόγο δίπλα του, δεν έχει καλό. Δηλαδή η γυναίκα του Λουτσέσκου αγράμματη στο επικοινωνιακό κομμάτι. Τώρα πιάσαμε τη γυναίκα. Κακός. Οι φίλοι του Λουτσέσκου, ο επικοινωνιολόγος, ο δικηγόρος του Λουτσέσκου. Ρε Λουτσέσκου, πες τους παοξίδες, πάμε για πρωτάθλημα να πηδήξουμε τον Ολυμπιακό, θα τους συντρίψουμε κτλ. Δηλαδή 32 χρόνια που δεν πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, σκοτώσανε κανένα προπονητή. Πες τους, πάμε για πρωτάθλημα. Μετά πες με πείραξη διαιτησία, μου στήσανε το μάτς, αυτό και τα λοιπά. Βρες μια δικαιολογία, εξάλλου αυτή η πόλη δικαιολογίες ψάχνει. Σας αυτή πίσω. Η πόλη, είσαι δηλαδή μπούφος που λέει ναι, για πρωτάθλημα πάω κάτω, τους φάμε να τους κάνουμε. Πάνε στη θύρα 4 εκεί προς Κίνα, εκεί πέρα, μπροστά εκεί πέρα στους Μάο Μάο. Πήρε, ναι. Πες, αγκάλιασε τη σημαία του. Πάνε, κατήφορο, πάνε σε κανένα σύνδεσμο εκεί πέρα του ΠΑΟΚ να κάνεις τον καλό. Και άμα χάσεις θα πούνε κάτω τα χέρια από τον Λουτσέσκου. Είσαι και μπούφος. Δεν πήρες χαμπάρι. Ήβης, δρε μόνο Ήβης, ναι. Μπορεί να τους κάνει να παίζουν καλά και να πάρουμε και το πρωτάθλημα αν έρθει να φύγουν τα άτομα που θέλει ο Ήβης. Ναι. Και γιατί να έρθει ο Ήβης αν δεν φύγουν τα άτομα? Φίλε μου, τώρα είναι λίγο αργά. Ναι, μπράβο. Αν έρθει ο Ήβης χωρίς να φύγουν τα άτομα, τι κοτάρα θα γίνει. Γιατί δεν θα μεγαλώσει ποτέ ο ΠΑΟΚ? Πρώτον, ναι. Τι ήθελε ο Αναστασιάδης? Να φύγει ο Τζαβέλα, στήριξαν τον Αναστασιάδη. Δεύτερον, τι ήθελε ο Ήβης? Να φύγουν κάποιοι τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, διότι κάνουν κακό στην ομάδα και διώξουν τον Ήβης. Παραιτήθηκε.
Τι ήθελε ο Στανόγεβιτς, παίκτες για να παίξει 4-4-2. Έδιωξε ο Στανόγεβιτς, τι ήθελε ο Λουτσέσκου, τίποτα. Κρατάμε τον Λουτσέσκου. Θέλω ένα μικρό προπονητή, άβουλο, χωρίς καμία γνώση. Mm. Γι' αυτό δεν θα μεγαλώσουμε. Γιώργο, αν θέλει να γίνει προπονητή, πάνε πάρε το πτυχίο και εκείνε. Σταμάτα να κάνει την κουμάντο, φτιάχνουμε τα δεκάθα. Γράφει στο Facebook άλλο σε μια έκθεση. Και εγώ θα πληρωθώ τώρα από τον Ανδρώνη για την έκθεση που είπε αυτό ο Λακαμάς ο ακροατής. Πάμε στα θέματα. Πάμε στα αρχιθέματα, εδώ βγάλαμε θέματα. Εσύ κάνεις εκπομπή με τον ακροατή, τζάμπα σε πληρώνει ο Ανδρώνης. Καλά. Τζάμπα. Δηλαδή διαβάζει στο Facebook τι λέει ο ακροατής. Ένα αρθείο ακροατής αύριο στη Μαρία πάνω στο λογιστή να πει: Γεια σου, είμαι ο ακροατής. Τι θες, θα του πει. Διάβαζε ο κόκκινος αυτά που έλεγα εγώ στο Facebook. Και τι θες. Α, 400 να μην πάρω εγώ. Δια του δώσει λες. Έλα, θείο μου. Τι να σε θεία να έρθει, ποια θεία σου να έρθει, ρε. Άμα έρθει η θεία σου να σε πλακώσει το ξύλο γιατί τσέκνησες εκεί το. Άκου, το πάρκινγκ να πει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα. Λέγε. Περάσαν 10 παιχνίδια. Πού είστε? Περάσαν 10 αγωνιστικές. Και τι έγινε. Το είναι τρίτο του πρωταθλήματος. Ακριβώς. Πρώτος ο Ατρόμητος με την ΑΕΚ 20 βαθμούς. Ναι. Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ 18. Οχ. Ο Ολυμπιακός 17. Αν πιστέψει ότι μπορεί κάποιος άλλος για πρωτάθλημα, το λέμε. Γιατί μπορεί ο Ατρόμητος. Ξέρεις κάτι κονόμες που θα κάνει ο Ατρόμητος στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, παίζει τώρα. Τα Γιάννενα πιο μάγκες είναι δηλαδή. Παίζει τώρα, ναι. ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ο Άρης Πανιώνης πιο εύκολα είναι. Τι παίζει. Παίζει τώρα ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ναι. Και παίζει και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ναι. Και παίζει και Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Ναι, ωραία. Τι είναι πιο πιθανό, να προσπεράσει ο ΠΑΟΚ να πιάσει κορυφή ή να πλησιάσει ο Ολυμπιακός. Θα μείνει ΑΕΚ πίσω. Θα μείνει η ΑΕΚ πίσω. Θα χάσει βαθμού στη Λεωφόρο. Ναι. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός. Και θα... Θεωρεί δεδομένο θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο. Το θεωρώ δεδομένο. Ναι. Μάλιστα. Μετά ο ΠΑΟΚ. Άμα αρχίσουμε. Ο Χατζησαΐας έχει πολύποδες. Ο Γιαννούλης δεν θα παίξει, έχει κάρτες. Ο Άρντα δεν τον βάζουμε. Συνέχιζε. Μετά πάει ο ΠΑΟΚ στην Νέα Σμύρνη. Ναι. Πέρσι ήταν φίλοι. Φέτος δεν ξέρω. Ακούστηκε λόγο. Ο Ολυμπιακός πάει στην Κέρκυρα. Ο Ολυμπιακός πάει στην Κέρκυρα, πέρασε. Είσαι σίγουρος? 100%. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Μην είσαι σίγουρος. Και η ΑΕΚ υποδέχεται. Θα πάει στην Κέρκυρα με ανθοδέσμη. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πλατανιά που μάλλον είναι η πρώτη ομάδα που πέφτει. Ωραία. Μην είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Πλατανιά. Την ΑΕΚ την φοβάσει τέτοια μάτς. Μετά ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον. Και μετά πέρασε η ώρα και πάμε διαφημίσεις. Άσε ρε κόκκινη εκπομπή να πάει. Πάει στην Ξάνθη. Ναι, ναι, και. Και η ΑΕΚ πάει στη Λιβαδιά. Εντάξει. Σφίξαμε και την ΑΕΚ. Και σε ρωτάω, μετά από τρεις αγωνιστικές. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα είναι διαφορετικά τα πράγματα? Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό. Ναι, παλικάρι μου. Ναι. Συνέχισε να ειρωνεύε, όχι. Ναι. Τι αποκλείσαμε? Άμα θες να κάνεις κουβάντα. Κουβάντα. Ναι. Κουβάντα θα κάνω. Ναι. Να κάνω κουβάντα. Μήπως να κάνω και την κουβεράντα να πούμε. Όχι. Τι έγινε εγώ, κύριε? Μιλάς, ό,τι θες. Και τι, μας έβγαλες το πρόγραμμα και μας είπες. Δεν σου λέω το πρόγραμμα. Υποθετικά μιλάς. Εδώ έχει ρεπορτάζ. Με πραγματικά γεγονότα μιλάς. Σιγά. Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει εκτός. Ναι. Δεν αλλάζει ο προπονητής. Ναι. Μένουμε στα λόγια. Ναι. Και πες μου τι περιμένεις να γίνει από εδώ και πέρα. Τι περιμένεις. Έχεις τα δεδομένα και σου λέω τι περιμένεις. Τι περιμένω να γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, μεγαλύτερο. Η ομάδα η οποία ευνοήθηκε περισσότερο από την, το ότι η Ελλάδα παίζει τα μπαράζ, ναι, είναι μία. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Δηλαδή, παίρνει ανάσες εκεί που δεν τις είχε. Έτοιμη για θλάση ήταν όλοι. Δεν τους είδες. Παίρνει ανάσες, ναι, ναι, που τις χρειάζονταν πάρα πολύ. Μπράβο. Αυτό και τι θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, μετά δεν θα έχει ανάσες. Έρχεσαι και μου λες μετά, ναι, ότι περιμένεις μεταγραφές. Εάν η ΑΕΚ... έμαθα και εγώ έμαθα για τρεις παίκτες. Για ποιον? Για την ΑΕΚ. Ότι, εγώ... πάει, ότι πάει για καλό δεκάρι. Ναι. Ότι πάει να πάρει καλό δεκάρι. Στόπερ. Εντάξει. Και άλλο να παίκτη. Από πού το έμαθες εγώ και... Από ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν είναι καλό. Ξέρεις κανένα ρεπόρτερ της ΑΕΚ? Εσύ τι λες. Πώς τον λένε? Θα σου έλεγα τώρα πώς θα είναι. Ποια εφημερίδα γράφει? Όπου θέλει γράφει. Εσύ από ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Εσύ μιλάς με ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Ναι, και την τροπή. Στην Αθήνα είναι αυτό. Σιγάρε, φίλε. Μάλιστα. Και εσύ συνονοείς για τον τροπή της ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή εσύ μιλάς με ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Και τι κακό είναι. Και σου είπε ότι θα πάρουν παίκτες. Μήπως έδειξε ο Νίκος από την, από την Καστοριά σου στείλε μήνυμα. Γιατί μου στείλε και εμένα. Ο Νίκος στην Καστοριά. Ναι. Μήπως ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ είναι ο Νίκος από την Καστοριά. Ο Νίκος είναι ο παδός. Ναι, λέω μήπως λέω. Όχι. Ναι. Εγώ έμαθα ότι ο Μυραλάς θα πάει στον Ολυμπιακό, μία μεταγραφή. Μαζί με τον Τωροσίδη. Ο Τωροσίδης είναι. Άντε, ρε. Ο Τωροσίδης. Ωραίες ειδήσεις. Ναι, ο Τωροσίδης δεν μου λέει τίποτα. Παγιάτικες. Τελειώσαμε με τον Τωροσίδη. Θα πάει και το παλτό, το φίλο σου, το Βέλιο. Το Μυραλά, φορ, το Μυραλά για... τον είδες. Το Μυραλά τον είδα. Μακάρι να μην είναι. Παίζει στην Έβερτον. Ξέρει. Όχι, δεν παίζει. Δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει. Δεν σε προβληματίζει αυτό? Όχι, φυσικά και με προβληματίζει. Ναι. Φυσικά και με προβληματίζει. Τώρα κέρδισε την Κυριακή 3-2. Ναι. Αλλά είναι, πάει, είναι δηλαδή το... μεταξύ φθοράς και αθαρσίας. Εγώ στον Ολυμπιακό, λοιπόν, άμα θέλετε να μιλάμε ωραία,
Άμα με λέγανε Μυραλάς, ωραία, θα στέλνα τους γιατρούς απάνω, θα πω Μυραλάς, έλα εδώ, πάμε στο ιατρικό κέντρο για να σε δούμε. Χοληστερίνη, ζάχαρο, το πουλί σου σηκώνεται, δεν σηκώνεται. Ταχύτητες στα 30 μέτρα πόσο, τα 50 πόσο, τα 70 πόσο. Γαλακτικά οξιά, ιστορίες, χοληστερίνες. Άμα είσαι εντάξει, έρχεσαι. Άμα είσαι σαν το Μακ και το Βιερί, να μη σώσει και πατήσει το ποδάρι σου. Το κατάλαβες το έργο, ο Μυραλάς. Πού ξέρω εγώ ο Μυραλάς τι έχει και δεν το θέλουνε. Άρα ο Μυραλάς πέρσι που μπορούσε να πετάξει, μπορεί να είναι άλλος Μυραλάς. Και αυτό το λέω και για τους δικούς μας εδώ. Λέει άλλος πριν 3 χρόνια λέει. Όπως είπες ναι, για το Βιερίνια. Ναι, 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 ναι. Ότι άλλο Βιερίνια πρωτοτραετίας. Ναι. Και άλλο Βιερίνια τώρα. Εσύ τα μάγουλα πριν 4 χρόνια, 10 χρόνια τα ίδια ήταν με αυτά γιατί που είχες. Γι' αυτό σου λέω. Το χρόνος είναι. Ο χρόνος είναι. Είναι αντίον. Εις βάρος μας είναι ο χρόνος. Ναι. Τελείως. Γιατί εγώ να περιμένω ντε και καλά ένα Μυραλάς ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως. Γιατί να περιμένω τον Ροσίδη που κάνει τη διαφορά. Το Ροσίδη έχει κάνει μια φαλάκρα πιο μεγάλη από τη δικιά ο μου. Το Ροσίδη στα νιάτα του ήταν από τους καλύτερους. Άσε στα νιάτα του. Από τους καλύτερους παίκτες που έχει. Και ο Κούρκουλος στα νιάτα του και ο μάλλον Μπράντο. Και είναι χρήσιμος ναι, για ναι, την εθνική. Ναι, αλλά ναι, δεν μπορεί ναι, να βγάλει ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος όπως ονειρεύεται ο παδός μιας ομάδας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλώς. Δηλαδή οι ενισχύσεις του κυρίου Μαρινάκη είναι ο Μυραλάς, ο Ροσίδης και ο Βέλιος. Είναι παλιές δοκιμασμένες συνταγές. Ο Βέλιος είναι για το γεροκομείο. Ο Βέλιος, τι γνώμη μου, τα μάτια μου. Νεότατος. Είναι για το γεροκομείο. Νεότατος μπορεί να είναι. Ξέρεις κάτι, τριαντάριδες στο καφενείο με μια κοιλιά μέχρι εκεί και έχουν ουρολογικά. Ναι. Τι είναι, νεότατος. Ξέρω και κάτι, ογδοντάριδες οι οποίοι τρέχουν πετάνε και γυμνάζονται και πετάνε. Άρα λοιπόν, τι νεότατος είναι ο Βέλιος. Σαν το γέρο είναι. Αυτούς θα φέρει ο Μαρινάκης, θα πάρει το πρωτάθλημα. Ποιος θα φέρει ο άλλος, ο Μελισσανίδης, ο Χουβαρντάς. Εκείνες τις μεταγραφές πώς τις ξέρω, δηλαδή. Ποιες? Πρέπει να ξέρω ρεπόρτερ, δηλαδή. Ποιες μεταγραφές όπως τους, σου είπα, του Ολυμπιακού, τις δύο. Δεν την ξέρω για το Βέλιο. Καλά. Για το Βέλιο δεν ήξερες γιατί δεν το γράψε κανένα site. Εσύ πού το ξέρεις, άνοιξες το site, το είδες. Δηλαδή. Τι δόδι. Ό,τι είδηση σου έχω δώσει είναι από site. Και από site, είναι από το off-site. Και την κάνεις και αποκλειστική. Είσαι και ψευταράς δηλαδή από την άλλη μεριά. Έχω είδηση. Την έχουν γράψει 12 site. Όταν σου είχα πει ότι ο Άρης δεν ανεβαίνει τότε. Τι είναι αυτό, αυτό είναι πρόβλεψη, δεν είναι είδηση. Ποια πρόβλεψη, μέσα από τα δικαστήρια που είχαμε την ενημέρωση. Τι δικαστήρια. Τι μου λες τώρα. Ποια δικαστήρια. Πόση είδηση έχεις πάρει εδώ. Πες μια άλλη είδηση που πήρε. Μια είδηση. Είδηση, ναι. Ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει ο Καναδός. Τι είναι αυτό, είδηση είναι αυτό. Δεν ήταν είδηση. Σοπαρε, δεν το ξέραμε. Ναι. Δεν το ξέραμε. Όταν όλοι τον ναι, είχαν πάνω στα χέρια και λέγανε ναι, είναι τρελός ο Καναδός και σου λέω δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Όχι, δεν έλεγες αυτά. Είσαι και ψεύτης. Τσιγκούνι τον έλεγες. Όχι, έχει καβούρια. Καβούρια. Το έχω καβούρια στις τσέπες. Πάει να πει ότι έχω λεφτά και δεν δίνω. Όπως ο Μελισσανίδης. Το ότι δεν έχω να φάω και πάω από τα σκουπίδια να χέμητο είναι άλλο. Όταν είμαι σε έρευνα. Ποια έρευνα είσαι. Όταν είμαι σήμερα και σε τι τον έλεγες, τσιγκούνι είναι. Και το έλεγες μπα και σε δώσει κανένα φράγκο. Γιατί το έλεγα. Να δώσει κανένα αυτό, κανένα μάτς. Σε αυτό, μένα φράγκο. Μάτς. Εσύ μάτς θέλεις, δεν θες φράγκα. Μάτς θέλω. Εσύ θες μάτς. Φράγκο είσαι τίμιος. Είσαι ο τιμιότερος άνθρωπος. Άμα σου δώσει κανένα μάτς κανένας γιατί είσαι τζογαδόρος μπορεί να το. Γιατί εσένα μας σου δώσουν παιχνίδι θα πεις όχι. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τίμιος. Εσένα όμως σου πούνε ότι αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν παρουσιάστηκα για τίμιο. Άμα σου πούνε ότι αυτό το παιχνίδι. Με συγχωρείτε. Έχει διαφορά. Άλλο να τα παίρνεις. Ναι. Και άλλο αν θα μάθει κάτι το αυτάκι σου. Ναι. Να πει ότι αυτό είναι μια καλή ευκαιρία. Δηλαδή, ας πούμε, να βάλω 50 ευρώ δηλαδή, ας πούμε στη Βέρεια που με έλεγε τότε, πες του να μας δώσει κανένα μας και δηλαδή να οικονομήσουμε. Δεν θα ήσουν υποχρεωμένος. Θα την πεις την ιστορία όπως έχει, όταν θες να πεις μια ιστορία. Όχι, λέω, άκου λέω. Ναι. Τέτοια ναι, κολπάκια με εμένα, γιατί, ναι, γιατί ναι, θα, ναι, θα γυρίσεις. Άλλο λέω, ρε παιδί μου. Όταν άλλο δίνει το βαλιτσάκι με τα λεφτά και εσύ λες όχι. Λέω όχι. Είτε γιατί φοβάσαι. Ναι. Αν μου δώσει μάτς. Είτε γιατί όχι. Αν μου δώσει μάτς. Και θέλει επικοινωνία μαζί σου. Ωραία, ναι. Σου λέω, οκ, κανένα μάτς μπορούμε να έχουμε. Αυτό είπες. Ναι. Το μεμτό που είναι. Κάτσε τώρα, είναι ηθικό το θέμα τώρα. Θα το συζητήσουμε. Το μεμτό που είναι. Δηλαδή, εάν μου πει ας πούμε ένας παράγοντας. Δηλαδή, ρε φίλε, σε ένα χώρο ο οποίος είναι βρώμικος. Ναι, από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, αγόρι μου. Όπου ο κόσμος παίζει στοίχημα και ναι, πιστεύει ότι ναι, όλα στη μένα. Ναι. Το να με πάρει εμένα ένα τηλέφωνο ναι, και να μου πει βάλε 30 φράγκαρες σε αυτό το 2-0. Ναι. Ξέρεις καταρχήν ότι από τις 10 φορές 5 ρε, Γρηγόρη, είναι παραμύθια. Ναι, τις 5 που θα είναι καλά. Ναι, Γρηγόρη μου, ναι. Θα βγάλεις ένα μεροκαματάκι. Σε χαλάει. Θα σου πω εγώ ποιο χαλάει. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Ξέρεις ποιο χαλάει. Ποιον. Αυτό που ακούει τώρα. Ξέρεις τι λέει αυτός τώρα που ακούει στο αυτοκίνητο. Τι ακούει. Αυτά τα λαμόγια δημοσιογράφοι. Ναι. Τους λένε οι παράγοντες ματς και δεν μιλάνε για τα στημένα. Δεν λένε ματς. Ναι. Αυτό. Ο στόχος σου, σου ποιος είναι. Άλλο. Αν λέγανε ματς. Άλλη λοιπόν σου λέω εγώ μου λέει ένας παράγοντας παίξε το ματς 4-3. Ναι. Παράδειγμα Απόλλων Γιάννενα. Λέμε. Και έχει 125. 500 μονάδες. 400 απόδοση. 400 απόδοση. Και βάλεις εσύ 100 ευρώ. Ναι. Πάρεις 40.000. Ναι. Θα κάνεις στον παράγοντα που σε έδωσε κριτική. Άμα δεν είναι καλός παράγοντας. Εδώ αυτή είναι η ερώτησή μου. Πολύ καλή ερώτηση. Α.
Πολύ καλή ερώτηση. Για πες μου, τι θα το κάνω, να τον πηδήξεις τον παράγοντα. Ή θα πεις, αφού μου δώσε το μάτς, να κάνω κοκοκοκο. Όχι. Τι όχι. Θα τον κάνω κριτική. Θα τον κάνεις κριτική. Βέβαια. Άμα σου δώσω τώρα δύο μπουνιές, ναι, ελαφριές, ένα άσο και ένα τριάρι, θα φταίω εγώ. Και φύγουν τα μάγουλα και οι καφέδες να πούμε και πάνε στον Ιχολύπτη. Ρε κάμερα. Αν μας πάσει το χέρι σου, θα φταίω εγώ. Βράσει το χέρι το δικό μου, μας πάσει το χέρι σου και λες. Βοηδομούς τώρα. Ήθελα και έμπλεξα με το βράχο. Λες λοιπόν, τον παράγοντα, πες μου κανένα μάτσα, μη σε κάνω κριτική τώρα. Κατάλαβες. Έχει διαφορά το ένα και διαφορά το άλλο. Εσύ μου είπες μια μέρα, ξέρεις το τάδε μάτς είναι μπισμπιζέ. Κατάλαβες. Μπισμπιζέ, φρουφρού και αρώματα. Αλλά όπως το συμφέρει. Λοιπόν. Βοηδομούς τώρα. Ήθελα και έμπλεξα με το βράχο. Λες λοιπόν τον παράγοντα, πες μου κανένα μάτσα, μη σε κάνω κριτική τώρα. Κατάλαβες. Έχει διαφορά το ένα και διαφορά το άλλο. Εσύ μου είπες μια μέρα, ξέρεις το τάδε μάτς είναι μπισμπιζέ. Κατάλαβες. Μπισμπιζέ, φρουφρού και αρώματα. Αλλά όπως το συμφέρει. Λοιπόν, δεν πρέπει να αγχώνεστε για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε τη μάχη της Γαροπούλας. Συντονίσου το Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανίποπτο χρόνο ακούσει το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά, κάλεσε το 2310 και τα 390 και κέρδισε εσύ τη μάχη της χριστουγεννιάτικης Γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά, διεκδίκησε τη Γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Παίξε, κέρδισε τη μάχη και πάρε τη Γαλοπούλα και να θυμάσαι ότι το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Καλημέρα σας. Αλλά έφτασε εκείνη η στιγμή για το μακρινό ταξίδι. Φεύγουμε. Για να κάνουμε τα σκι μας στις Γαλλικές Άλπεις, τα σαφάρια μας στην Αφρική, σκούμπα ντάιβινγκ στον Ειρηνικό. Γενικά φεύγουμε για να περάσουμε καλά. Οι γονείς σας. Τσάω. Ξανανιώστε νέοι και δραστήριοι με το Meriten Vita Choco. Meriten Vita Choco, το σοκολατάκι με 12 βιταμίνες και 5 ανόργανα συστατικά που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Ιστερόγραφο, μην ξεχνάτε να μας ταΐζετε το φρίξο, το Ιγουάνα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας. Και το Νοέμβριο στον Μασούτη, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει 1000 ευρώ για αγορές και επιπλέον μεγάλες προσφορές για όλους. Δευτέρα έως Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Καζολίν 50% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Ariel, σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 10.40. Προϊόντα φρουκτής και περιποίησης προσώπου Garnier 50% φθηνότερα. Βαφές μαλλιών Silken, Keratin, Sios και προϊόντα Palet, Rudri Tatcher, Fa 50% φθηνότερα. Και σεσουάρ Grandis μόνο 12.90. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310 933 787 και injectionservice.gr. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939. Αφίλα Ανδριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Ανδριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Ανδριάκου. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Γιωργάκη, πώς ψήλωσες έτσι? Πώς πήρες τόσους πόντους, βρε άτιμε? Έμοιασες τον πατέρα του. Ας γελάσω, ρε. Ναι. Μα εσύ δεν είσαι ψηλός. Ναι, αλλά άμα δεις την κάρτα Smart Club μου, θα ρωτάς και εμένα που τους πήρα τόσους πόντους ο άτιμος. Δεν γελάς. Cosmote Deals for You.
Δεν είναι απλά προσφορές. Είναι τρόπος ζωής. Απόλαυσε τη χαρά του να έχεις περισσότερα στα πρατήρια Shell. Κέρδισε τετραπλάσιους πόντους Smart Club με αγορά καυσίμων αξίας 30 ευρώ στέλνοντας κενό SMS στο 19019. Χρέωση 20 λεπτά ένα SMS. Όρη στο κοσμοτέ.gr / deals for you. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitor Gun. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Η σιγουριά της αποτροπής εκδήλωσης του κάθε κινδύνου ενάντια στον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του. Swedish System Security σημαίνει ασφάλεια. Swedish System Security, η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για φυλάξεις κλειστών και ανοιχτών χώρων όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Μελέτες, ολοκληρωμένα σχέδια, εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Swedish System Security, ασφάλεια με επώνυμη υπογραφή. Τσιμισκή 62, τηλέφωνα 2310-274-747 και 272-626. Πώς είναι η μικρή σου Ρόξη? Άσε, με τη Ρόξη νιώθω λίγο σαν καινούργια μαμά. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Friends by Quake Omega Pet. Σε ενημερώνει εξειδικευμένο προσωπικό για ό,τι απορία έχεις για το ζωάκι σου. Με κτηνίατρο και groomer σε κάθε κατάστημα. Και από προϊόντα? Η μεγαλύτερη ποικιλία που μπορείς να φανταστείς. Με διαφορετικές προσφορές κάθε 15η ημέρο. Με 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, κάποιο σίγουρα κοντά σου. Αλλά και με delivery και οργανωμένο e-shop. Friends by Quake Omega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι, αυτή γλυκό πουλάκι, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά. Ρουδόλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και συνεχίζουμε με την ώρα των ακροατών. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και το μήνυμα στο 54340. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείς να κάνεις την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου, έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τηλεφωνώντας το 18133. Έχουν μεγάλη πείρα, θα σου δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Επίσης, να πω ότι η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρειο Ελλάδα, έχει για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί το Skoda Octavia στην απίστευτη, μοναδική, αξεπέραστη τιμή, η οποία δεν έχει ξαναγίνει, των 17.500 ευρώ. Κάντε το δικό σας πηγαίνοντας τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Είναι έτοιμο παράδοτο. Οι προσφορές της ΔΕΠΑ δεν είναι για μια ζωή. Έχετε την ευκαιρία να το κάνετε δικό σας τώρα που μπορείτε, τηλεφωνώντας το 2310-596-596. Μόνο μία γραμμή. Πριν πάμε στη μία γραμμή, διαβάζω 4 μηνύματα. Για να πέσει και αυτή η γραμμή. Άντε, πάμε στο φίλο. Ναι. Μήπως και τηλεφωνείς και κανένας άλλος. Μπράβο, Γρηγόρη. Ναι.
Καλησπέρα. Γεια σου καλέ. Τι κάνεις? Καλά εσύ, καλά είσαι. Καλό χαιρετίσματα και στο φίλο σου. Έλα, έλα ρε εσύ Κώστα είσαι, έλα. Να σε ρωτήσω κάτι ρε Κώστα. Ναι. Για να μαθαίνουμε και το ποδόσφαιρο. Σε ποια ομάδα δύο προπονητές είχαν έναν παίκτη πολύ καλό και το βάζανε σε άλλη θέση. Και αυτός ο παίκτης πήγε εκεί που έπρεπε να πάει και σήμερα είναι ένας από τους καλύτερους κυνηγούς του πρωταθλήματος. Για πες μου το όνομα. Τους καλύτερους κυνηγούς του πρωταθλήματος. Παίζει ναι, τώρα στην Ελλάδα. Στιγμή. Παίζει στην Ελλάδα. Ναι. Έπαιζε σε άλλη θέση. Έπαιζε σε άλλη θέση. Από ένα προπονητή που δουλεύει σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και από έναν άλλον που γύριζε την Ελλάδα και έπαιζε δεξί μπακ στον Πανιόνιο. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Όχι. Λοιπόν, ο παίκτης αυτός είναι ο Αλμπάνης. Ο Αλμπάνης παίζει εξτρέμ. Δεν παίζει εξτρέμ τώρα. Στον Απόλλωνα παίζει εξτρέμ. Τώρα είναι, αυτοί το βάζανε εξτρέμ. Ναι. Και ο άνθρωπος περίμενε να πάρει δύο μπάλες, τρεις μπάλες. Και τον έβαλε προθυμένο κυνηγό μαζί με τον άλλο να τον αλλοδαπώ που έχει. Αυτός από πού προέρχεται κύριε. Έβαλε τρία γκολ. Κύριε Κώστα. Τα έβαλε από τη θέση του center for. Από πού προέρχεται αυτό το παιδί κύριε Κώστα. Αυτός είναι... νομίζω ότι έχει κάποια, είναι ομογενής, ήταν στην Γερμανία και ήρθε και τον αγνοούσανε, κάτι τέτοιο ξέρω. Ποιος προπονητής το έκανε αυτό? Αυτό, ο Σπανός. Ο Σπανός. Στον Απόλλωνα και μετά ο Μάζιος. Ναι. Τον είδαν ναι. Δηλαδή, διακρίναν το ταλέντο του και τον... Διακρίναν ότι μπορεί να παίξει άλλη θέση, αυτό είπαν. Ναι, ναι, αλλά ο προπονητής ο καινούργιος που ήρθε, Σέρβος είναι αυτός, δεν ξέρω τι είναι. Το βρήκε εκεί. Ένας γρήγορος παίκτης προθυμένος απέναντι στους βαρύς center back είναι ότι πρέπει για να τους διαβολήσει ενώ εξτρέμ. Υπάρχουν και ακραίοι back που είναι καλοί, εσύ τα ξέρεις αυτά. Ναι, ο ακραίος back δύσκολα παίζει και εξτρέμ όμως. Όχι, αυτός δεν ήταν ακραίος back, ήταν εξτρέμ. Και το βάλανε φορ. Ναι. Συνήθως οι ακραίοι back έχουν μια Κωστά. Ταχύτητα. Ενώ οι κεντρικοί αμυντικοί δεν έχουν, αυτό ήθελα να πω. Ένας ακραίος επιθετικός εξτρέμ. Πιο εύκολα μπορεί να το βάλεις φορ, ενώ ένας φορ δύσκολα βγαίνει σαν εξτρέμ. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Και αυτό το παιδί σήμερα το βλέπω και ναι, έχει βάλει τρία γκολ και τα τρία... Είναι ταλέντο μεγάλο. Να σε γερός, αγαπώ πολύ. 79 ο Κώστας. Κόκκινε. Παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Άκη από Νάπολη. Γεια σου, Άκη. Έλα, να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι αν έρθει άλλος προπονητής θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα? Άμα δεν πληρώσει ο Η ερώτηση είναι άλλη. Άμα εσύ πιστεύεις το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής? Αυτός όχι, ρωτάει. Αυτό ρε, εσύ το ρωτάς τώρα. Αυτός ρωτάει. Εγώ πιστεύω το κακό είναι ο κόσμος. Το κακό είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει πρωτάθλημα ή θα πάρει λόγω του κόσμου? Δεν θα πάρει πρωτάθλημα διότι όποιος και να έρθει θα τον φάμε. Ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τόσο κακό σωματείο είναι ο ΠΑΟΚ. Έρθε εδώ ο Σαββίδης, σας πλήρωσε τα χρέη, τα ρεύματα, τους ερασιτέχνες, τον Κατσαρί. Τους έδωσε όλους ό,τι θέλουν λεφτά. Έκανε ομάδα, έφερε παίκτες, έφερε προπονητές. Ποιους έφερε, ποιους έφερε. Και ποιους έφερε, ρε. Αυτούς. Που δεν μπορώ να πάρω τα πόδια τους, αυτούς. Δεν φταίει ο Σαββίδης γι' αυτό. Αν το Σαββίδη. Άκου εδώ, φίλε. Και τον Πατατούδη το δαγκάραν εδώ. Εάν η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη όπου έρχεται ένας μεγάλος παράγοντας και είτε πάει σε ένα σωματείο, μη λέμε ονόματα, όπου οι οπαδοί λένε εμείς θα κάνουμε το κουμάντο, ας πούμε τα ονόματα, ο Άρης, που δεν ήρθε βέβαια τέτοιος άνθρωπος στον Άρη σαν τον Σαββίδη για να ξέρουμε τι θα το λέγανε. Αν και εγώ είμαι σίγουρος, φύγε Κολαωρός εδώ, εμείς θα διοικήσουμε, θα του λέγανε. Στο λέω εγώ. Ήταν Άρη ρε Κολαωρός, εσύ θα του λέγανε. Σε ένα άλλο σωματείο μπήκαν οι κομμουνιστές εκεί πέρα, κάνουνε το ΚΚΕ της Αγίου Δημητρίου. Πάρα πολύ ωραία. Τη δικαίωμά τους. Και σε μια άλλη ομάδα που έχει λεφτά, πληρώνει τα πάντα, η τεχνογνωσία τον τρώει, να πάτε να κάνετε έρωτα στη Θεσσαλονίκη όλοι μαζί. Επόμενη γραμμή. Είστε η πόλη του πάρτι μας. Τα έχετε χεσμένα τα σωματεία. Γιατί είναι για πάρτι μας. Η πάρτι μας.
Για πάρτι μας. Σταμάτα ρε κόκκινε. Σκάσε ρε. Σταμάτα μας μάθει τα ελληνικά εσύ. Σκάσε. Τα άμαθες με το Πασόκ τα γράμματα εκεί πέρα. Εσύ δεν είμαστε καλά. Πάμε, ρε, εντάξει φαίνεται. Εγώ τουλάχιστον τα άμαθα. Έμαθες ναι. Γράμματα. Τρία χρόνια στην ίδια τάξη τα αγγλικά. Εγώ δεν, είμαι, δεν πλήρωσε εγώ. Πλήρωσε μπαμπά. Πλήρωσε. Τρέχαν οι παπάδες να σε περάσουν την τάξη. Ναι, ναι, ναι. Το παπαδαριό. Έλα φίλε. Ναι, παρακαλώ, εγώ είμαι. Εσείς καλέ με άνθρωπε. Ναι, γεια σας, είμαι φίλος του ΣΑΕΚ, έχω τηλεφωνήσει κανένα. Βεβαίως, βεβαίως. Ήθελα να κάνω 2-3 σχόλια για το, για το μάτς της ΣΑΕΚ με, το, με τον ΠΑΟ και, και κάποια συμπεράσματα που έχω βγάλει γενικότερα για το ΠΑΟ. Να πεις ότι γουστάρεις. Ωραία, ευχαριστώ. Καταρχάς, άκουσα τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι. Οι οποίες κατά τη γνώμη μου ήταν πάρα πολύ σωστές, αλλά υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Δεν θα έπρεπε να τις κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ποιος? Δηλαδή, οποιοδήποτε θα δικαιούταν να κάνει αυτές τις δηλώσεις εκτός από τον ίδιο τον προπονητή. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι έπαιξε η ομάδα σου, ξέρω εγώ, βλακωδός και να είσαι ο προπονητής. Ναι. Εσύ τους λες πώς θα παίξει. Που κάνει την αυτοκριτική του. Δηλαδή, ναι, είναι λίγο παράδοξο να το, να το ακούσει αυτό από τον, τον ίδιο τον προπονητή. Ενάμε που το ακούσαμε. Που λες δεν έπαιξε έξυπνα. Το ακούσαμε όμως. Το ακούσαμε. Λοιπόν, δεύτερον, να πω λίγο για την ομάδα μου, γιατί θα ήθελα να σας πω τι σκέφτομαι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι η ΑΕΚ ξαφνικά έχει γίνει η Μπαρτσελόνα, κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ. Λοιπόν, δεν είδα τον Χριστοδουλόπουλο να ανασένει λοιπόν, σαν τον ασθηματικό του με θυματίες. Η ΑΕΚ το μάτς το έκλεψε. Ναι. Δηλαδή έπαιξε έξυπνα όντως πραγματικά. Φαινόταν να έχει τον έλεγχο του αγώνα ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μήχρονο τουλάχιστον. Εγώ με τους φίλους έτσι που βλέπαμε μαζί το ΜΑΚΣ, φίλους του ΠΑΟΚ ως επιτοπλίστο, τους είπα ότι παιδιά, άμα συνεχιστεί αυτή η εικόνα στο ΜΑΚΣ και στο δεύτερο μήχρονο, ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει και μπορεί και αν κερδίσει. Όπως παθαίνει συνήθως ο ΠΑΟΚ, το ίδιο πράγμα έπαθε και στο μάτς με τον Ολυμπιακό, για κάποιο λόγο ψυχολογικό είναι τώρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό του λεκανοπεδίου που λέτε κι εσείς. Λοιπόν, δεν μπήκε σαν κλέφτης ο ΠΑΟΚ και στα δύο μάτς. Όχι, πήγε να το κερδίσει. Ναι, λοιπόν, και τα έχασε και τα δύο. Να ναι. Πω κάτι γενικότερο, αν με επιτρέπετε, όσο πιο σύντομα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, και ειδικότερα στα τελευταία χρόνια, οι παίχτες που μπορούν να μείνουν, να παραμείνουν εδώ, είναι του επίπεδου 6, 6,5, 7, με άριστα το 10, έτσι. Όταν ένας παίχτης έχει παραπάνω επίπεδο, βλέπε Παπασταθόπουλος, βλέπε, ξέρω εγώ, πολλοί παίχτες. Λοιπόν, και δεν έχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, είτε στη συμπεριφορά. Είναι ολοκληρωμένοι δηλαδή στη θέση που παίζουν. Εξαφανίζονται, φεύγουν. Και καλά πάνε κάνουν. Για άλλες πάνε για άλλες πολιτείες. Οι παίχτες λοιπόν που έρχονται εδώ στην Ελλάδα και που μπορεί να είναι στο 7, στο 7,5, στο 8, είτε θα είναι transit για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μια πολύ ωραία τα είπες. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Θα μείνουν για λίγο και θα εξαφανιστούν. Λοιπόν, μην περιμένουμε ρε παιδιά τρελά πράγματα. Η ΑΕΚ έχει μια καλή χημεία αυτή τη στιγμή και πάει καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω οι παίχτες του ΠΑΟΚ τώρα. Είναι καλοί παίχτες από ό,τι λένε. Είναι πιο υγιής οργανισμός η ΑΕΚ, φίλε. Ας κάνουν λίγη υπομονή οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσουν και αυτή μια χημεία και θα φανεί στις λεπτομέρειες ποιος θα πάρει το ΠΑΟΚ. Οκ, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ο Αλμπάνης είναι από Καλαμπάκα, έπαιζε μέχρι 16 χρόνια στη Δήμητρα Τρικάλων και μετά από ένα τουρνά έφυγε για Βέρντερ Βρέμης. Αλλά έφυγε και από τη Βέρντερ. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Ο Αλμπάνης. Ναι. Ναι, ναι. Εξής από Ξάφη, παιδιά. Και ο Γιαννιώτης. Από Ξάφη, εξής. Και ο Γιαννιώτης ήταν στον Ηρακλή, αλλά το διώξανε. Και ευτυχώς. Λέγε, φίλε. Αυτό που λέω είναι απογοητευμένος από την ομάδα μου. Θέλω να πω αυτό καταρχήν. Ναι, πάει κάπου να φωνάζει ή βγάλε το βρωμομπλού του για να σε ακούμε. Ωραία, ναι. Τώρα με ακούς καλύτερα. Όχι. Τώρα με ακούς τώρα λογικά ακούμε καλύτερα. Τα χάρη, ακούμε καλύτερα. Τώρα δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορεί να ακουστεί, ρε. Παλιό, να μην σε χαρακτηρίσω και τσακωθώ μαζί σου. Απογοητευμένος από την ομάδα μου, ρε. Μ' ακούς? Όχι. Πάλι, πάμε επόμενη γραμμή. Πες να μην φωνάζει αυτή. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, ρε, τι καλημέρα. Ακόμα στο καλημέρα είσαι. Θεσσαλονικιός είμαι, ρε φίλε, καλημέρα, λέω. Άντε, καλά, ωραία. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα έχω να πω για την ΑΕΚ. Όλα τα λεφτά είναι το παιχνίδι με την Κροάτσια. Το πρωτάθλημα το ξεχνάμε φέτος. Τελείως. Αυτό φάνηκε. Με ποια? Το παιχνίδι με την Κροάτσια είναι όλα τα λεφτά. Για πρωτάθλημα δεν συζητάμε φέτος. Φίλε, ο Μελισανίδης έβαλε να πάρει τηλέφωνο. Ποιο Μελισανίδη έβαλε με βάλει να πάρω τηλέφωνο, που τον ξέρω εγώ τον Μελισανίδη. Ναι, σαν το ξέρει. Πρωτάθλημα, ναι, πρωτάθλημα για φέτος δεν υπάρχει. Δεν έχει απέτηση. Δηλαδή, ποιο θα το πάρει? Στην Ελλάδα ξέρουμε ποιο μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Ποιο, εσείς πείτε μας. Δεν φαίνεται ο Μελισανίδης να μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Εσείς ποιο λέτε ότι θα πάρει? Ο δεν απαιτεί. Ο Μελισανίδης έπαιζε μέσα στη Ξάνθη, ναι, σε παιχνίδι που στο δεύτερο ημίχρονο είχε 6 αλλαγές, 8 τραυματισμούς που μπήκε μέσα φορείο.
δύο κόκκινες κάρτες επεισοδιακές, πήρε 4 λεπτά καθυστέρηση. Έτσι δεν παίρνει. Δεν μα είπατε όμω ποιο θα το πάρει, μπορείτε να μα βοηθήσει. Ο Σαββίδης με τη διαιτησία, το... καλημέρα. Καλά. Αυτό λέει αυτό. Γεια σου, επόμενο. Αυτό λέει. Άσε τον Κασατζίδη και αυτό. Καθαρά, όμως. Ναι. Δεν το λέει καθαρά. Εάν δεν σε έβαλε να πάρει ο Μελισανίδης, τότε πρέπει να τηλεπαθητικά κύματα. Είσαι πολύ προχωρημένο. Ναι, ναι, είσαι πολύ προχωρημένο, θα είσαι φιλοδιοικητικό. Σταμάτα. Ο Αεξής θέλει πρωτάθλημα. Ο Αεξής θέλει πρωτάθλημα. Αυτά τα δεν μπορώ και το γήπεδο και ιστορίες να τα αφήσετε αλλού. Καλημέρα. Καλησπέρα, λέει ο κόσμος. Ό,τι θέλω λέω. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Έλα. Γρηγόρη. Ναι. Επειδή και χθες άκουγα που έλεγες ότι δεν φταίει ο Λουτσέσκου για τις μεταγραφές. Ναι, μπορείς να μου πεις όταν ήρθαν οι 3-4 παίκτες μαζεμένοι, ποιος θα προπονήσει τον ΠΑΟΚ? Γιατί είχε άποψη, αυτός είπε ο άνθρωπος. Αυτός τους αποφάσισε. Έβαλε υπογραφή, ρε. Αυτός δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τεχνικό διευθυντή, συγγνώμη. Ερώτηση κάνω, η οποία είναι απλή και τεκμηριωμένη. Ο ναι. ΠΑΟΚ έχει τεχνικό διευθυντή. Έχει τεχνικό διευθυντή. Προηγείται η άποψη, η γνώμη και η απόφαση του τεχνικού διευθυντή. Ούτε αυτό τον άκουσαν. Ούτε αυτό τον άκουσαν. Ακόμη και αυτός για το Βιερίνια έχει ένσταση. Τέλειο, δεν τον ήθελε. Ωραία, δεν αλλά πέρασε την μπαμπά. Δηλαδή αντί να βάλει τον Ελκαντουρί. Άντε του τον φέρα τον παίξει. Καλέ μου φίλε, να σου πω λίγο ποια είναι η λογική. Δεν λέω ότι ξέρω ποια είναι η λογική. Ναι. Όταν λέγεσαι Μουρίνιο, όταν λέγεσαι Κόντε, όταν λέγεσαι έχεις ένα όνομα το οποίο έχει περπατήσει την αγορά, δεν επιτρέπεις να σου κάνουν μεταγραφές, κάνεις εσύ. Όταν λέγεσαι Λουτσέσκου και κάνεις βήματα στην καριέρα σου, μέχρι να φτάσεις να ψηλώνεις και να κάνεις το όνομά σου να γράφεται και πολλά να ανεβαίνει ψηλά, τότε δέχεσαι πολλά κάτι και κάνεις πίσω. Φίλε, άκου ποιο κατανοητό. Όχι, δεν κατανοητό. Το φίλο ρωτάω. Κατανοητό. Φίλε, άκου εμένα τώρα. Με το φίλο μιλάω. Άκου εμένα τώρα. Άκου εμένα τώρα. Κατανοητό. Κατανοητό 7 φορές. Δεν μπορώ να το χρεώσω δηλαδή εγώ τον άνθρωπο. Εμένα άκου ρε. Εμένα ρωτήσω. Εμένα άκου. Εμένα ρωτήσω. Ναι, εγώ θα το απαντήσω. Τι χρειάζεται. Όταν ο Ήβιτς είπε δεν θέλω να φύγουν αυτοί, ένα κομμάτι του δεν θέλω είναι ότι εγώ θέλω να φέρω τους παίκτες μου και αμέ κάνει κουμάνο οι μάνατζερς. Ο Ήβιτς λοιπόν το φάγανε οι μάνατζερς για να φέρουν τους, τα Κόρντομπα για μέσα. Για να κινείται το χρήμα. Άστο ρε κόκκινε δικό μου είναι, άστο. Άσε ρε, εσύ είπες το κινείται το χρήμα. Κατάλαβες φίλε. Όταν λοιπόν γίνεσαι προπονητής στον ΠΑΟΚ δεν πρέπει να έχεις λόγο και άποψη για τις μεταγραφές. Γιατί όταν δεν πάει καλά η ομάδα, φταίς εσύ γιατί όλα καμάς εσύ. Η γνώση σου. Μην το λυπάσαι τον προπονητή. Άστο να μιλήσω. Γι' αυτό εγώ τον Ήβιτς σου είπα είσαι παιδαράς. Συνοηθή... Γι' αυτό εγώ είπα τον Αναστασιάδη είσαι τρελός αλλά είσαι παιδαράς. Συνονοηθήκαμε. Συνονοηθήκαμε. Εγώ δεν σου λέω γιατί δεν πάτε σε πόδι ο Λουτσέσκου. Γιατί τον βάζει στην 11 και δεν βάζει άλλο σε ρωτά. Γιατί δεν έχει ρε. Άλλος είναι... Μπορεί. Ο άλλος είναι χοντρός ρε. Μπορεί. Τι δεν έχει ρε. Βρε χοντρός είναι. Ποιον έχει ο Πάου. Συγγνώμη φίλε. Φίλε μου μια άκυρο ομάδα ρε. Να σε ρωτήσω. Δεν παίρνουν 300 άτομα μισθό στην ΑΕΚ. Ο Πάγεβης με τον Δημητριάδη είναι. Και έναν ακόμα το Λιμπερόπουλο είναι. Κάτι σε ρωτάω. Κάτι απλώς σε ρωτάω και απάντησέ μου. Ναι. Έφυγε ο Άρντα. Άντε πάλι. Έφυγε ο Χατζή Ισαΐας, δανεική μιλάμε. Ναι. Έφυγε ο Γιαννούλης. Έφυγε ο Χαρίσης. Έφυγε ο Κίτσιου. Φύγανε 10 παίκτες. Ποιος έκανε εισήγηση να φύγουν, ο Λουτσέσκου? Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενος. Και ο Νόνο Ήτο. Τι ο Νόνο Ήτο, ρε κόκκινε. Τι εννοεί νοητό. Όταν είσαι προπονητής στον ΠΑΟΚ, άποψη για τις μεταγραφές δεν έχεις. Έχουν οι μάνατζερς και ο τεχνικός διευθυντής. Αν πάει καλά η ομάδα, καλώς. Αν δεν πάει καλά η ομάδα. Με αυτή τη λογική δεν πάει καλά. Φταίς εσύ. Τον προπονητή βαράνε όλοι. Φταίς εσύ. Όλο είναι το κόλπο. Εμείς τι προπονητή. Όταν ο Ήβιτς λέει δεν γουστάρω, τον φάγανε. Παραιτήθηκε. Γιατί είχε αρχή. Να μην πω τι μπράβο του. Γιατί είναι άντρακλας. Παρακαλώ. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς φίλε, από το χωριό. Ναι, αυτό που λέω εγώ από Αμερική είναι να ξαναπάρει για το Παπαγασάκι δύο φορές. Σε κατάλαβα και αυτό είπα από το χωριό. Υπάρχει... Λοιπόν, σε παραδέχομαι για δύο πράγματα που έχεις πέσει μέσα. Δύο ομάδες στην Ελλάδα δεν έχουν προπονητή, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Ναι, αλλά στον Ολυμπιακό του τα παίρνουν του προπονητή. Πάει ο προπονητής ευρωημένος. Στον ΠΑΟΚ φεύγει από τυχόν. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχει προπονητή. Ούτε ο Λεμονής είναι προπονητής, ούτε ο Λουτσέσκο. Ο προπονητής είναι προπονητής. Είναι τη ΣΑΕΚ. Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά, φίλε. Είναι τη ΣΑΕΚ. Ο Λεμονής. Η ΣΑΕΚ είναι άλλη περίπτωση. Φίλε, ο Λεμονής, αν θυμάσαι,
είχε πάρει ένα διπλό 1-3 μέσα στη Βέρντερ Βρέμης. Όταν ο Ολυμπιακός με Πάγεψη και με άλλους μεγάλους προπονητές δεν έπαιρνε. Δεν τον κάνει προπονητή, ρε Κωνσταντίνο. Ο Λεμονής επέδειξε μια δουλειά στο παρελθόν. Αυτό παρελθόν και ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Σάντος κάποτε. Ναι, τώρα αυτό ρε φίλε, λέω ότι στο παρελθόν έδειξε δείγματα γραφής καλής δουλειάς. Δεν έδειξε πουθενά αλλού. Άκου να δεις, ο προπονητής και ο γιατρός κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνουν να κάθονται στο δανείο. Αν δεν και στο δανείο, ο αγροτικός θα πηγαίνει να ψάρω. Πάμε, έκλεισε, η φωνή είναι τραγική. Επόμενο. Η γραμμή. Δεν με νοιάζει τι είναι. Η ακουστική με ενδιαφέρει. Να είσαι καλά, φιλιά στην Αμερική. Δώσε ένα φιλί στο Μάγουλο, στο Χριστόφορο Κολόμβο, που σκότωνε τους Ινδιάνους για να κάνει εκεί την Μεγάλη Αμερική. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Θα ήθελα να πω τη γνώμη μου κι εγώ για το θέμα του ΠΑΟΚ. Τι έχω, γιατί ψιθυρίζει ό,τι να είναι. Γιατί ψιθυρίζει ό,τι να είναι. Άμα πάει 3.25 σε πιάνει γλάρωμα να πούμε. Ποιο είναι το γλάρωμα? Το γλάρωμα έχει γύρει στην καρέκλα και σε πιάνει σαν και αυτούς που έχουν ζάχαρο ή πλυλία. Δεν κάνω κάτι, δεν έχω πάρει την πορτοκαλάδα μου και θα σας. Ναι, βλέπεις. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά. Λέγε ρε φίλε, λοιπόν, ζάχαρο λοιπόν, έχεις, λοιπόν, ναι. Έχεις γύρει εδώ πέρα. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι όποιος προπονητής μίλησε εν μέρη διοικητικά για τον ΠΑΟΚ ξαφανίστηκε. Βλέπε Δερμιτζάκη, βλέπε Αναστασιάδη, βλέπε και Ίβιτς. Όποιον που δεν γούσταραν κάποιους από εκεί μέσα ξαφανιστήκαν από τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω άλλοι 20 προπονητές να έρθουν και 20 ήδη έχουν φύγει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Άρα δεν φταίει ο Μαρινάκης. Άρα λες ότι είναι διοικητικό το πρόβλημα. Άρα δεν φταίει ο Μαρινάκης που σας τα παίρνει, εσείς φταίτε. Μάλιστα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι το θέμα μέσα στη δίκη αυτό το πρόβλημα. Ναι. Το ότι ο ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό βλέπω. Φύγαν 20 προπονητές, άλλοι 20 να έρθουν. Το πρόβλημα του οπαδού. Άρα έχει αρρώστια η ομάδα. Ας το οφείλω να πει ότι θέλει. Συγγνώμη. Μάλιστα. Έχει. Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ το 80% είναι φυτά. Δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Είστε φυτά. Μάλιστα. Έτσι λες εσύ, εγώ δεν σε είπα. Το 80% ναι, εγώ αυτό πιστεύω. Τι θα πει φυτά, ρε φίλε. Φυτά, γιατί φοβάσαι να μην σε. Τι θα πει φυτά, όχι. Φυτά ότι είναι γκάου, αυτό σου λέει. Γκάου είναι, αυτό λέει αυτό. Ναι, είναι γκάου. Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί νομίζω το έχετε δει και εσύ ότι όντως ο Δερμιτζάκης που πήγε, μίλησε για κάποια πράγματα, φαγώθηκε. Ο Άγγελος το ίδιο, ο Ίβιτς το ίδιο. Μένουν αυτοί που δεν μιλάνε. Τον Άγγελο τον εμπιστεύεται όμως ο μεγάλο μέτοχος. Πού? Στην ταβέρνα. Δεν το βλέπουμε, πού είναι. Στην ταβέρνα τον εμπιστεύεται. Πήρε τα σίπουρα, φεύγει μετά. Φίλε, ήταν αρθεί ο Σάντος ή ο Άγγελος και έκανε τον είπε ο κόσμος. Έφερε τον Άγγελο. Αυτό ο κόσμος. Ναι. Λαϊκό, λαϊκό. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έτσι. Οι ιστορίες, τα παραμύθια δεν έχουν απαραίτητα και δράκο. Έχουν, πάντα έχουν δράκο. Δεν έχουν δράκο. Έχουν δράκο. Μόνο η Φίνος Φιλμ δεν είχε δράκο. Γιατί έκανα, βάντα τη Χούντα ο Φίνος. Ρε, πια τέμπιλε έξω την Τούμπα να του χτίσουμε άλλο γήπεδο στα 10 μέτρα πάλι θα χάσουμε. Επόμενο. Σωστό. Σφιχθήκατε με Μυραλάση. Σα κάλασε. Ξεκίνησε κομπή να το βγάλετε άξιστο 30χρονο πρέμιερ. Δεν βγάλαμε άξιστο το Μυραλάση. Ενεργό διεθνή Βέλγο. Δεν πειράζει, λέει, θα το χωνέψει το 7.75. Ναι. Φίλε μου, όταν εμείς λέμε για παίκτες Θεσσαλονίκης, ναι, θα τραπούμε να πούμε για παίκτες Αθήνας. Ναι, αλλά να ισχύει αυτό που λες. Για τον Τωροσίδη ισχύει αυτό που λες. Για τον Βέλιο ισχύει αυτό που λες. Για τον Μυραλάση έχουμε ερωτηματικό. Δεν παίζει, λέω, αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Τωροσίδης και είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ολυμπιακέ που ακούς. Ο Τωροσίδης και ο Βέλιος είναι παλέμαχοι. Είναι για την ξυλοκυρατιά Κιλκής. Ο Μυραλάς το πιο πιθανό είναι να είναι πολύ καλός. Το πιο πιθανό είναι να είναι πολύ καλός. Έλα στο φίλο. Καλημέρα. Δύο λεπτά να προλάβει. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλύτερα ακούμε τώρα, έτσι. Πώς θέλει, Μαρβίτα, ναι. Ναι, ωραία. Είμαι απογοητευμένος τώρα από την ομάδα μου, από την ΑΕΚ, και θα το τεκμηριώσω. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Αν το τεκμηριώσει, θα καταλάβουμε. Για το φτωχό 1-0 εναντίον τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα. Τώρα και εσύ χωριατή λαβρο μα. Γιατί κανονικά για να το πάρεις και αυτό το 1-0 έδωσε η ομάδα σου το 120% ο κάθε παίκτης. Και αυτό είσαι τυχερός που έχει διακοπεί το πρωτάθλημα ή σου για θλάση 6 άτομα. Να έχεις υπόψη σου. Στα όρια είσαι. Αυτό που κάνει η ΑΕΚ, είναι εγώ στην Εθνική Οδό με το Κόρντομπα κυνηγάω μια Mercedes. Πάει με 180 και η Mercedes. Η Mercedes, ο άλλος ακούει Mozart και με έχουν βουήξει τα αυτιά μου, είναι έτοιμο να διαλύσει το Κόρντομπα. Σου δίνω μια εικόνα για να καταλάβεις. Να καταλάβεις. Μόνο οι παίκτες της ΑΕΚ μπορούν να με καταλάβουνε. Τι τραβήξανε για αυτό το 1-0. Κοίτα, κοίτα, ραπ. Δεν είναι κοίτα, λίγο. Κοίτα. Εγώ το αναλύω. Μαγνητική τομογραφία. Με το ραβίνο. Σου βρίσκω τον όγκο στην πίσω μεριά. Ναι. Χίλιες φορές λοιπόν με λιθανίδι εκεί σφιχτά παρά να μετρώνε τα λεφτά που τρώνε εκεί και αρμέγουν τον Ιβάν. Χίλιες φορές. Και το ξέρεις κι εσύ. Και να σου πω και το άλλο για το UEFA που λες, για να δεις ότι έχεις άδικο. Η ομάδα ξεκίνησε και ήταν 250 θέσεις λόγω του υποβασμού. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Πιο γρήγορα το ξέρει αυτό.
και έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, να προκριθούμε και ήδη είμαστε. Έχει λογική, φίλε, είπαμε. Έχει λογική. Και για τα λεφτά και για τη θέση. Έχει λογική, απλά δεν έχει. Ποια λεφτά, για ποιο λέει, Γρηγόρη, δεν κατάλαβα. Με ρώτησε να απαντήσω. Το πρέπει να σου εξηγώ και να ακούω. Πρέπει να με εξηγεί. Μετά θα σου εξηγήσω. Μετά θα μου το πει. Λοιπόν, καλύτερα σε ένα να εξηγώ παρά σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι απόλυτα λογικό. Απλά λέμε με τον Κωστή κάτι το οποίο δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Δεν έχει δύο εισάξιες εντεκάδες η ΑΕΚ για να έχει rotation Τετάρτη, Συγγνώμη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Κατάλαβα τι. Δεν βγαίνει. Δηλαδή θέλει, θέλει να μαζέψει πόντους στην Ευρώπη. Ναι, για ποιο λόγο. Για να έχει στο μέλλον. Καλύτερο λεφτά θέλει, σου λέει ο άλλος. Πέρα από τα λεφτά, καλύτερες κληρώσεις. Θέλει λεφτά ο Μελισανίδης. Για να πάρεις λεφτά πρέπει να έχει καλύτερες κληρώσεις. Θέλει λεφτά ο Μελισανίδης. Γιατί έβαλε στην ΑΕΚ λεφτά ο Μελισανίδης για να θέλει να πάρει πίσω. Καλά κάνει από εδώ πέρα. Διαχείριση κάνει. Καλά κάνει, αλλά θα τα ακούει. Γιατί θέλει πρωτάθλημα έξι. Ο Μπάρλος έδινε λεφτά από την τσέπη του. Άλλες εποχές τότε. Άλλες εποχές. Διάλειμμα. Ένα τελευταίο νόμο. Δεν προλαβαίνεις, φίλε, συγγνώμη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Γιατί αυτό το ύφος? Άσε, από το πρωί πληρώνω λογαριασμούς. Άσε τους άλλους να ζορίζονται. Εσύ βάλε πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem. Θα βλέπεις τους λογαριασμούς για θέρμανση και κλιματισμό να μειώνονται και δεν θα το πιστεύεις. Θα κάνεις οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Αλήθεια. Και άκου και αυτό. Ταυτόχρονα ανακαινίζεται και η πρόσωψη του κτηρίου σου με τους έγχρωμους παστόδι σοβάδες Marmocryl. Και έχεις κέρδος 2 σε 1. Isomat Thermosystem, ε. Ε, ναι. Και με την εγγύηση της Isomat. Τι έγινε, χαμογελάσαμε. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή, είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι δύο σε ένα και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Σε πιάνει ο τρόμος όταν έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σου? Υπάρχει λύση. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Public. Γίνε πελάτης Ελπέντισον και πλήρωσε μόνο 1 ευρώ την ημέρα για τους 4 πρώτους μήνες και αμέσως μετά εξασφάλισε χρεώσεις έως και 12% χαμηλότερες και επιπλέον έκπτωση 15% για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών σου για όλη τη διάρκεια του συμβολέου σου. Επιπλέον, πάρε 31 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Public για να απολαύσεις ακόμα περισσότερα. Ελπέντισον Public. Ενέργεια για να κερδίζεις διπλά. Η προσφορά ισχύει για νέους πελάτες μέχρι 30/11. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Έλεος και από χθες, μέσα έξω, μπουμ μπουμ. Τουλ πλάς, μαντέμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίας, εργαλεία χειρός. Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα μου καμισάκι, ξέρω.
ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάνς Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί, τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάνς Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρο Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάνς Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Και το Νοέμβριο στον Μασούτη, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει 1000 ευρώ για αγορές και επιπλέον μεγάλες προσφορές για όλους. Δευτέρα έως Τετάρτη, ελληνική χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,99. Και ψωμιά του τος κρυς κρυς τόστιμο 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Λευκό πουκάμισο συνρός καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι συγξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων συν 3 τα ξημερώματα συν ακατανίκητη νύστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, RAE. Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχονται στο Θέατρο Βεργίνα για να μας ταξιδέψουν στις μουσικές του κόσμου. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικά μουσικά πατρέματα και επιρροές από τον ιστορικό Πόντο μέχρι τη Λατινική Αμερική. Μουσικές του κόσμου με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Μόνο για 4 εμφανίσεις. 10, 11, 17 και 18 Νοεμβρίου. Μαζί τους μια ορχήστρα εξαίρετων μουσικών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Έσπασε το τζάμι στο σπίτι, στη βιτρίνα του καταστήματος. Πρόβλημα με το μηχανισμό της γυάλινης πόρτας. Ή μήπως λέρωσε εσωτερικά το διπλό τζάμι στο κούφωμα και θέλετε να το αντικαταστήσετε με πιστοποιημένο ενεργειακό διπλό τζάμι? Απευθυνθείτε στον Κουκουρίκο και είστε τζάμι. Διαθέτει καθρέπτες, τρίπλεξ ασφαλείας, ντουζιέρες. Επισκεφτείτε το κουκουρίκος.gr και θα εκπλαγείτε. Κουκουρίκος Νικόλαος, Προφήτη Ηλία 17, Πηλαία. Τηλέφωνο 303-506. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείται η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήθρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με έναν δωρεάν παιδότοπο. Για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας. Και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Είμαι ο Δημήτρης Κανελάκης και σε λίγο θα είμαστε μαζί με το τρίτο ημίχρονο από τις 4 έως και τις 6. Θα σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα, θα αναλύσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα, θα ακούσετε τις απόψεις των προσκεκλημένων μας, θα μάθετε όλα τα τελευταία νέα από τους ρεπόρτερ μας. Όλα αυτά σε λίγο στο τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Κανελάκη. Μετρόπολης 95,5. Σκοράρουμε ψηλά. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Για 20 λεπτά οι γραμμές είναι δικές σας. Μία γραμμή είναι ελεύθερη από ό,τι βλέπω. Οι 5 είναι κατηλημένες. Μαζί μας η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος για τους φίλους οδηγούς ταξί. Υπενθυμίζω ότι η προσφορά της ΔΕΠΑ ισχύει και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ετοιμοπαράδοτο Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου να το κάνετε δικό σας. Να αποκτήσετε δηλαδή ένα ταξί το οποίο καίει ελάχιστα με 17.500 ευρώ παρακαλώ.
τηλεφωνώντας τώρα στο 23 15 96 5 96, ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο στην εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος για να το δείτε από κοντά. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλημέρα. Έλα ρε φίλε, πάμε. Αυτός δεν πρόκειται να πει καλημέρα. Άστονα. Σε ακούμε, λέγε. Έλα, καλημέρα. Μ' ακούς? Ναι, βέβαια, πάμε. Λέγε. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ό,τι θες. Πες μου λίγο, θέλω να μου πεις παρακαλώ για, το, για τον ΠΑΟΚ πέντε πράγματα. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο, έχει ρόστερ να καλύψει όλη τη χρονιά, δηλαδή έχει δεύτερη ενδεκάδα που λέτε? Έχει ρόστερ με πολλούς παίκτες να είναι σε κακή κατάσταση. Ναι. Για πες μου, άμα τραυματιστεί ο πρίγκιπας, ποιον έχει από πίσω του? Τον Κουλούρη. Καλό. 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 Πολύ καλό. Το Μακ. Ναι, αν βγει ο Σαμπράνο με ένα Κρέσπο ο οποίος ένα μήνα δεν έχει παίξει. Ναι. Μπορεί και παραπάνω. Ποιον έχει? Το Μαλέζα. Καβάντε. Το Μαλέζα. Ωραία. Ναι. Ωραία. Άμα τραυματιστεί, ξέρω εγώ, ο Λέοβατς. Ποιον έχει? Το Λεβέκ. Όχι. Το Πιτσίρικο, τον. Δεν είναι παοξή. Λέμε για την ΑΕΚ ότι δεν μπορεί και δεν κάνει και δεν έχει ρόστερ και είναι κουρασμένη κτλ. Ο Μελισανίδης με 5 μεταγραφές έχει σώσει τη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος. Αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία να κρατάει την Ευρώπη, να κρατάει το Κύπρο, να κρατάει και το πρωτάθλημα σε ένα σταθερό τέμπο, ναι. Τέμπο. Και έχουμε ένα ΠΑΟΚ που προβληματίζει εκτός έδρας και εντός έδρας παίρνει παιχνίδια τα οποία. Σε άλλες χρονιές θα τα πάρουν. Τα μισά είναι φιλικά, λες. Δηλαδή οι άλλοι δεν βαράνε και πολύ στο ψαχνό. Όχι φιλικά. Όχι φιλικά. Σε καμία περίπτωση φιλικά. Αλλά δεν ξέρω αν θα στρώσει μέσα στη χρονιά, αλλά αφήνει μεταγραφές. Ούτε ο Σαμπράνο με πείθει ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης. Έτσι. Γιατί ποια μάτσα έχει δώσει δηλαδή η παίκτη του ΠΑΟΚ? Ο Σαμπράνο νοητικά είναι καθυστερημένος. Και δεν μιλώ ποδοσφαιρικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι καθυστερημένος γενικότερα. Mm-hmm. Μόνο ένας καθυστερημένος θα κάνει στο κέντρο του γηπέδου αυτό το φάουλ για να φάει κόκκινη κάρτα. Ή καθυστερημένος είναι ή ύποπτος είναι. Μια ερώτηση πολύ απλή. Επειδή ύποπτος δεν μπορεί να είναι γιατί είναι πληρωμένος. Τι προέλευση του Ζαμπράνο? Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Προσθέτει τι προέλευση, ναι. Ότι και έναν καθυστερημένος είναι. Στην εθνική ομάδα. Προς τα κάτω, Παραγουανός. Στην εθνική ομάδα της χώρας του παίζει. Ποια χώρα παίζει? Ποια χώρα είναι, δεν ξέρουμε. Στην εθνική ομάδα της χώρας. Δεν ξέρουμε πού παίζει. Περού. Στο Περού παίζει. Δεν παίζει. Στο Περού. Δεν παίζει στο Περού. Εντάξει. Και επειδή δεν παίζει στο Περού, τι παράπει. Νομίζω ότι η αξία ενός φέκτη φέρνει. Ο Μπακάκης παίζει στην εθνική ομάδα με τον Κυβρακίδη. Όχι, παίζει ο Μανιάτης. Μπορεί να είναι η εξαίρεση. Α, η εξαίρεση είναι. Μπορεί να είναι ύποπτος και ο προπονητής της άλλης ομάδος και να παίζει μανατζερικά. Α, στις κολοεθνικές ομάδες να μην σηκώνει τα έμετα να πούμε. Με γαστρονομική παλινδρόμηση να κάνω με τις κολοεθνικές. Λοιπόν, λέγε λοιπόν κύριε, εν ολίγης. Ναι. Το πιο πιθανό είναι να το πάρει ο Ατρόμητος φέτος στο πρωτάθλημα παρά οι υπόλοιποι τέσσερις μεγάλοι. Για να πάρει ο Ατρόμητος στο πρωτάθλημα πρέπει να κάνει διπλό στην Τούμπα. Πρέπει να κάνει διπλό στην Τούμπα ή χ για να πούμε ότι ο Ατρόμητος πάει για θέματα. Γιατί εσύ και αν πάρει διπλό στην Τούμπα ή χ χωρίς Χατζησαΐ, Αουάρντα και Γιαννούλη. Τότε ναι, θα πω ότι πάει για πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν το δω και αυτό, τότε με συγχωρείς πολύ, θα πω ναι, πάει για πρωτάθλημα. Πάντως, μην δίνετε ψευδεστήριο στον κόσμο ότι έχει backup από πίσω. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές να του στηρίξουν αυτόν τον backup. Δηλαδή, έχει δώσει 10 παίχτες δανεικούς και έχει κρατήσει ποδοσφαιριστές όπως ο Κάτσε που έχουν να παίξουν ένα χρόνο. Να σε καλά. Και έχουν σάρει τζέρβες στον Κουλούρη και το Σάκου. Όχι, λέει, Ρατόπουλο, ο Ήβης δεν ήταν καλός, δεν θα βρει και ομάδα. Ορίστε. Ο Ήβιτς αν ήταν τόσο καλός όπως λέει, θα βρει και ομάδα. Δεν θα βρει ομάδα. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Είναι εύλογη ερώτηση. Είδα Νάπολη Μάντσεστερ Σίτι, πρώτο φάουλ φύριξε το 25, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 40 φάουλ, 10 ράουτ, 10 άουτ, 7 κόρνερ, καμιά δεκαριά λέει κάρτες, λέει 15 λεπτά μπάλα. Αυτή είναι η διαφορά του ποδοσφαίρου από αυτό που νομίζουμε ότι είναι ποδοσφαίρο. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλοδεχούμενο λοιπόν το πρωτάθλημα, μα ήρθε μετά από 23 χρόνια, 24, αλλά όπως είπαμε και τις προάλλες, προτιμάμε το γήπεδο να γίνει. Τώρα οι μεταγραφές θα γίνουν κάποιες στην ΑΕΚ τον Γενάρη, έχει ζήτη ο Κώστα που λες και επιμένεις ότι χρειάζεται. Τουλάχιστον 2-3 ποιοτικές να γίνουν. Κάπου λάθος που σε βρήκα τις προάλλες και πήρα να το πω, αλλά έλειπες. Ναι.
είπες για τον Μάνταλο ότι έκανε λάθος που άκουσε τον προπονητή τόσο πολύ και καταστράφηκε. Και είχα πάρει και είπα το εξής, ότι είναι υποχρεωμένος ο ποδοσφαιριστής, όπως ο ηθοποιός, να κάνει ακριβώς αυτά που του λέει ο προπονητής του, όπως αντίθετα ο σκηνοθέτης. Είναι, δηλαδή τι θα έλεγε, όχι δεν έτσι, το κάνω. Έχω και να μιλάει άλλο. Πήγες λίγο. Ε. Και τι τσακώνες. Σε διακρίνω νεύρο. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς την αγιασάργησε. Ακούστε αδέρφια εξίδες. Θέλουμε έναν παίχτη στη θέση 4-3. Θέλουμε έναν παίχτη στη θέση 6. Θέλουμε έναν ποδοσφαιριστή στη θέση 10 και 11. 6 γιατί θέλεις ρε. Οπωσδήποτε, γιατί ο Σιμόνης θα σκάσει. Δεν έχω άλλο καθαρό, είμαι οξάρι εγώ στην ομάδα μου σήμερα. Οι άλλοι είναι περισσότερο οχτάρια φέρνουν. Εντάξει. Οπωσδήποτε στη θέση 6. Όσο για σας κύριε Ραπτόπουλε. Μπορεί να παίξει ο Γκάλο εξάρι. Όσο για σας κύριε Ραπτόπουλε, αυτά τα πει στους άλλους, όχι σε μένα, εγώ ακούω Ραπτόπουλο πάρα πολύ. Όσο για σας λέω, πουλήσατε αρκετά το δίπολο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και σας είχα πει ότι η ομάδα μου θα σας αναγκάσει να ξεκινά τις εκπομπές σας από αυτήν. Μάλιστα, ναι. Γιατί είναι και θα παραμείνει πρωτοπόρο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στα κόκκινα είσαι. Καλά κάνω, κάνε μου μήνυση, μη μου κλαις το χάλι. Εγώ σε μία εβδομάδα έκανα διπλό στο Πανιόνιο. Πολύ καλός απέναντι σε μία σπουδαία ευρωπαϊκή ομάδα όπως η Μίλαν. Και κέρδισε και το ΠΑΟΚ. Τώρα σκέψω ότι θα ξεκουραστώ, θα πάω να κάνω διπλό στο Παναθηναϊκό. Τι θα κάνεις? Θα εκμεταλλευτώ διπλό στο Παναθηναϊκό. Ναι. Θα εκμεταλλευτώ το όποιο στραβοπάτημα του Ατρόμητου. Γιατί για τον Ατρόμητο θα κάνει στραβοπάτημα και όχι ο ΠΑΟΚ. Γιατί σου είχα πει ότι έχει παίξει με όλα τα λιμά. Και τώρα έρχονται τα παιχνίδια. Εγώ σου είχα πει αυτό, ότι τώρα έρχονται τα ζόρια. Ναι. Να, να σας δω. Που δεν θα έχει τα πόλο Σμύρνης και Λεβαζιές και Κέρκυρες και Γιάννενα και Φωλή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα να σας δω που ο κύριος Μελισανίδης αποφάσισε να ενισχύσει την ομάδα, γιατί πραγματικά κατάλαβε ότι είναι πολλά 24 χρόνια για την ΑΕ χωρίς πρωτάθλημα. Οπότε θα είναι ωραία το Μάιο. Συνηθίζεις αυτή την εικόνα και μη μας κλαίτε το χάλι για τα πνευμόνια μας. Αποδείξαμε ότι δεν έχουμε πνευμόνια. Πόσο θα λήξει, ξέρεις πόσο θα λήξει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό? 0-0, δεν με νοιάζει. 0-0 θα λήξει. 0-1 μπορεί στο 94 με γκολ με πέναλτι εκτός περιοχής. Δεν με ενδιαφέρει. Στο λέω 10 μέρες πριν λοιπόν. 12. Με αφήνει παγερά αδιάφορο, κόκκινε. Εντάξει, οκ. 0-0 θα λήξει. 0-1 στο 94. 0-0 θα λήξει. Ποιο ώρα θα λήξει 0-0? Το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Μπορεί. Ναι. Συμφωνώ με κόκκινο. 0-0 θα λήξει. Δεν θέλω να συμφωνήσω. Θα πάει κατεμιά. Με το κόκκινο θα συμφωνήσει, γιατί τι θα πουλάς μετά, ρε του Σταφάνη. Τι θα πουλάς μετά, ρε του Γκάνι. Δεν μου λέει άντρα πρασινό κάποια. Επειδή αυτό. Κάναμε καμιά κουβέντα μαζί για ΑΕΚ και για μεταγραφές? Όχι. Ευχαριστώ, γεια. Ξέρω ότι φοράς παντελόνια. Άντε πάλι. Ναι. Ναι. Άντε ρε φίλε, άντε. Ζάχαρο έχεις και εσύ, κοιμάσαι. Λέγε. Έλα φίλε. Πού θα πάρετε πρωτάθλημα, εσείς βαριέστε να μιλήσετε. Σκάσε ρε λίγο. Έλα φίλε, μ' ακούς? Δεν σ' ακούω. Τον επόμενο. Έλα. Έλα. Έδεσε το γλυκό. Δεν σ' αρέσει, ε. Δεν σ' αρέσει. Δεν τον αρέσει τον Πασόκο. Δηλαδή το παρεξηγείς αυτό που είπα. Δεν μου λες αυτό που λέει. Άμα πει ακροατής για σένα έδεσε το γλυκό, τον κλείσεις. Ναι. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Το στόπερ του Παναθηναϊκού κάνει για τον ΠΑΟΚ. Ο στόπερ του Παναθηναϊκού αν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Πώς το λέτε, Μολέντος. Ναι. Γιατί μάλλον θα βγει σε πώληση. Για να βγάλουν το δικαίωμα. Ναι, για να σωθεί ο Παναθηναϊκός, μην πέσει κατηγορία. Να μαζέψει όσο και. Ναι. Θα πουλήσουνε. Ναι.
Θα πουλήσουν τουλάχιστον, μη σου πω τρεις, αλλά δύο σίγουρα. Γιατί να μην πουλήσουν? Στο λέω, θα πουλήσουν. Γι' αυτό σου λέω, αυτό το στόπερ μπορεί να δέσει στο ΠΑΟΚ. Εύκολα. Ο Χατζησαρίδης, άμα γυρίσει, μπορεί να δέσουν και οι δύο. Ου! Ε? Βέβαια. Να του δώσει, να του στείλει διακοπές στους άλλους. Αμέ. Αυτό. Εγώ έχω μια μικρή ένσταση, βέβαια. Να ακούσουμε την ένσταση. Να την ακούσουμε. Σύμφωνα με τα έξοδα που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Με το financial fair play μπορεί να κάνει αυτές τις μεταγραφές. Άμα πουλήσει τον Πρίγιοβιτς, άνετα. Το δεν μου λες, συγγνώμη. Το δεύτερο μήχρονο, γιατί δεν έπαιζε χθες ο Πρίγιοβιτς? Τι εννοείς, γιατί δεν έπαιζε? Έπαιζε. Γιατί δεν ήταν καλός? Έπαιξε. Γιατί δεν ήταν καλός? Στο 88 μια φορά κούπησε την μπάλα. Ρε Ούτσανα, απάντησε. Δεν διαφωνώ. Εννοείς ότι δεν ήταν καλός, ήταν τραγικός. Και πόσα γκολ έχει χάλει εκτός τούμπας. Γιατί εκτός τούμπας όλοι ο ΠΑΟΚ πες μου τι έκανε. Γιατί κρίνεις τον Πρίγιοβιτς? Όλο τον ΠΑΟΚ θα κρίνεις. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ καλός, εγώ από τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Ξέρεις, θυμάμαι. Τι? Μόνο τον πάτο που πάλευε σαν του σκυλί μόνο του με τον Ολυμπιακό. Θέλω τώρα σε ένα παιχνίδι, τίποτα άλλο. Και στου δύο η ερώτηση είναι: ποιο ήταν αυτό ο καλύτερο προπονητή που έφερε τα διάρκεια και πέρασε από τον ΠΑΟΚ? Για πες. Ο Σάντος. Ο Δόνης. Για μένα ο Δόνης. Ο Δόνης. Αναστασιάδης. Ο Δόνης. Και ο Αναστασιάδης μια χρονιά όλα τα διπλά τα πήρε. Έτσι. Έφυγε. Να είστε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Πολλές. Έλα, φίλε. Τη δημότικο, έλα. Έλα, τι κάνουμε. Καλά, φίλε. Υπομονή και όνειρα. Τρία πραγματάκια θέλω να πω που με εντρικάρατε. Πρώτον, για σένα, Γρηγόρη. Ναι. Για το λεμονί που είπες, για το διπλό που πήρε ο Λεμονής μέσα στη Βρέντε. Μέσα στη Βρέμη. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη χρονιά η Βρέντε, Βρέμης, είχε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και είχαν. Αλλά αυτό δεν το. Για εκείνο τον αγώνα. Για εκείνο τον αγώνα. Δεν τον μειώνει. Η ιστορία, okay. Ρε, εσύ, η ιστορία δεν το μειώνει. Επειδή δεν απλά είσαι... για να ξέρουμε γιατί λέμε. Γιατί ένας προπονητής δεν είσαι χθεσινός. Η ιστορία τι γράφει. Ναι, ναι, συμφωνώ. Απλά όταν ένας προπονητής είναι τόσο καλός και μπορεί να πάρει μέσα σε εκείνη τη Βρέντε διπλό, Βρέντε. Θα έχει, ναι, θα έχει και μια συνέχεια. Άνθρωπος, ναι. Θα έχει και μια συνέχεια την οποία δεν είχε ποτέ του. Πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Το πώς το πήρε το ξέρουμε, εντάξει. Γιατί, αυτό, πες το... κοίταξε, οι προπονητές που παίρνουν πρωταθλήματα στην Ελλάδα παίζουν ποιος έχει κάνει καριέρα. Ποιος έχει κάνει καριέρα. Από, που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Μόνο ναι. Ο Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε είναι σίγουρα. Μόνο. Ο αυτός που έφυγε ο Ισπανός, ο Μίτσελ θα κάνει καριέρα. Ο Μίτσελ. Είναι δεδομένο. Ακόμα δεν τον είδαμε. Είναι καλός, είναι καλός. Όχι, όχι. Λοιπόν... Εσύ δεν το πιστεύεις ότι θα περάσει να κάνει καριέρα. Όχι, ο Μίτσελ όχι. Όχι, ρε, είναι πολύ καλός. Όχι απλά καλός, πολύ καλός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί το ξέρω τον άνθρωπο ή από το μυαλό. Όχι, ναι, εντάξει, γενικά, να σου πω κάτι. Του. Έχει την άποψή του. Έχω μια και φιλοσοφία. Έχω μια φιλοσοφία. Ναι. Πέρα από την ικανότητα, είναι και το πακέτο του προπονητή που πρέπει να πουλάει. Σίγουρα. Ο Μίτσελ έχει το πακέτο, ρε φίλε. Και εμφάνιση και μπαλαδόφατσα. Εντάξει, ακόμα, είναι πιστεύω του καθενός. Για να τελειώνω με αυτό. Ένα δεύτερο, είπατε για τον Ίβιτς και για τον Αναστασιάδη. Δεν μάθαμε ποτέ ακόμα την αλήθεια του τι έχει γίνει. Τι είναι, για τον Άγγελο δεν μάθαμε. Ναι, Ίβιτς, για τον Ίβιτς μάθαμε. Ο Ίβιτς είπε, δεν θέλω τον κόκκινο και τον Ραπτόπουλο. Το είπε. Τα ονόματα δεν έμαθες. Ναι, λοιπόν, και ένα τρίτο, το πιο σημαντικό από όλα. Θα κολλήσω λίγο στις δηλώσεις που είπε ο Γιώργος Σαββίδης. Άμα δηλαδή κάτσουμε και τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα γιατί το υποσχεθήκαμε και θα το πάρουμε. Άρα, άμα αυτό είναι αλήθεια, ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται προπονητή για να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, αυτό το λέγαμε και ίσως, τον Ολυμπιακό όμως. Ναι, ίσως και γι' αυτό το λόγο να έκανε αυτές τις δύο μεταγραφές στους προπονητές. Θυμάσαι τι λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ένα σακί ναι, πατάτες να βάλεις στον πάγκο ναι. Του Ολυμπιακού θα πάρουν πρωτάθλημα. Ναι, αυτό ακριβώς θα γίνει αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ σαν ΠΑΟΚ δεν θέλω το ίδιο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να συμμερίζονται όλη την άποψή σου. Εντάξει, εγώ μιλάω, για μένα μιλάω, προσωπικά. Να είσαι καλά. Έγινε, καλό απόγευμα. Γιώργο, λέω, δεν είναι, όχι δεν ήτανε, δεν είναι στην Εθνική Περού. Και είχε 43 συμμετοχές. Δεν με νοιάζει. Στην εθνική ανθρωπότητα να έχει παίξει. Ο άνθρωπος είναι διανοητικά καθυστερημένος. Δεν κάνεις φάουλ στο κέντρο του γηπέδου με κάρτα, στην ΑΕΚ, αν έχει φάει κάρτα εξαιτίας μου αντίπαλος.
Τον έχω βγάλει δηλαδή. Είμαι διανοητικά καθυστερημένος. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας παιδιά. Νάτος. Τι γίνεται. Κουστή, ο φίλος μας ο Καμπερίδης ανέλαβε τον πυρήνα. Έχασε ένα μηδέν, το έμαθα. Έχασε ένα μηδέν. Δεν πειράζει. Ο Ντούμος... πώς δεν πειράζει. Άμα πέσει κατηγορία, πώς δεν πειράζει. Εντάξει. Πώς εντάξει. Πρώτο μάτς ήταν ένα κακό. Έστω ένα πόντο έπρεπε να πάρει ο Γιώργος. Ο Ντούμος, ναι. Ο Μπέος και ένας παιδικός φίλος μου από τη που ήταν στη Βοστόνη και γύρισε και είναι μέτοχος στο κάμπινγκ του ΕΟ του Ολύμπου, αν το ξέρεις, στα σύνορα εκεί Πλαταμόνα και Λεπτοκαριάς, έχουν πάρει τον νέο Ολυμπιακό Βόλο, το νέο Βόλο, μια καινούργια ομάδα που είναι στην τρίτη εθνική και πάει τρένο. Ναι. Κύριε Κώστα, μπορώ να σας διακόψω μισό λεπτό. Ναι. Από το ίντερνετ μου στέλνει από ένα συγκεκριμένο site ένας φίλος, ναι, ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο Μιλόγεβιτς για ΠΑΟΚ, για το τεχνικό του Ερυθρού Αστέρα. Εντάξει. Δεν με ενθουσιάζει. Εμένα με ενθουσιάζει πολύ. Εντάξει. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Αυτό που είδα στον Πανιόνιο ήταν καταπληκτικό. Και ο Στανόγεβιτς. Στο Μιλόγεβιτς, ρε. Αυτό με τα γυαλιά πέρσι στον Πανιόνιο, ναι, που ήρθε εδώ και έχασε ένα 0 και εκεί ένα 0. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ξέρεις κάτι. Αυτός άμα κάθεται και κάνει φιλίες, μπορεί αύριο να κάνει φιλίες με το Λεμονί. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλη ιστορία, ε. Ναι. Όχι, αυτή είναι η ιστορία. Κατάλαβες το έργο. Τι άλλη ιστορία είναι. Αύριο ποιος με λέει ότι θα πίνει τσίπουρο με το Λεμονί. Και αν κάνει ένα 0 Ολυμπιακός εδώ μέσα. Το κατάλαβε το έργο Μιλόγεβιτς. Λέγε φίλε τώρα. Και ο Στανόγεβιτς από την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ αυτό που είχες πει, Κωστή, ότι υπάρχει ενδεχόμενο Σάντος. Ναι. Μια καλή περίπτωση. Και η δεύτερη περίπτωση είναι που την διάβασα και στα αθλητικά φύλλα, είναι η περίπτωση Πογιέτ με τον του ΠΑΟΚ, τον παίχτη που είναι βοηθός προπονητής. Πες το γρήγορα να πάρω όλους δύο. Έλα, πώς το λένε τον αυτός που δουλεύει στον ΠΑΟΚ, που γινόταν φασαρίες για αυτό να μου διαφεύγει. Ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία, ναι. Γκαρσία με Πογιέτ. Υπάρχει αυτό το... υπάρχει το ενδεχόμενο του χρόνου Γκαρσία με το Σάντος. Αυτό είναι το δίδυμο. Τώρα εγώ πιστεύω. Πήγε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Γκαρσία με Σάντος υπάρχει. Ωραίο θέμα. Καλημέρα, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι φίλε. Έλα, Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά. Πες το σε 60 δευτερόλεπτα. 13.000 εισιτήρια ήδη. Πριν 10 λεπτά βγήκε η ανακοίνωση. Ήδη πουλήθηκαν. Και συνεχίζει ακάθεκτο. Πόσα είναι όλα τα εισιτήρια. Α, αυτό δεν το ξέρω. Πόσα είναι όλα. Η τιμή εισιτηρίου ξεκινάει από. Από 10 και πάνω είναι. Από 10 και πάνω. 10 πού κάνει 10. Δηλαδή φίλε, χρειάζεται ο Άρης. Στάσου ρε φίλε να έχουμε. 10 πού. 10 κάνει στην 3 και στην 1. Στην 3 κάνει 12. Για το σύνδεσμο είναι αυτό τώρα. Δεν με νοιάζει. Εγώ άμα πάω 12 θα πληρώσω. Καλά κάνει και το παίρνει ο σύνδεσμο. 12 20, λοιπόν. 10, 20, 12, 20, 15, 20. Ωραία. Στη 2 είναι 20. 20. Ναι, στη 2 είναι 20. Ωραία. Στις άλλες είναι, δεν θυμάμαι, 5, 6, 25 και στις άλλες 5. Πες ότι πουλάει. Δηλαδή θέλει 18.000 εισιτήρια για να βγουν τα έξοδα. Όχι. Καλώς. Ήδη τώρα πουλήθηκαν 13, τώρα ναι. Τι να σε πω. Δεν αμφιβάλλω, σου λέω θέλει 18 για να βγουν τα έξοδα. Μες όρο εισιτηρίων ποιος είναι. Πες το, ποιος κυρίως, είναι. Κυρίως 15 ευρώ. 2 και την 3. 15 ευρώ μέσω όρο εισιτηρίων. Δεν είναι 15 ναι. 15. Η 3 και η 1, ναι. Πόσο κόσμο χωράνε. Τι 3 και η 1. Το πιο πολύ κόσμο τον έχουν η 3 και η 1. Από πού τον έχουν το πιο πολύ κόσμο. Η 3 είναι πιο μεγάλη από τη 2. Θα τον έχουν, λέω, επειδή είναι πιο φθηνό το εισιτήριο. 15 ευρώ το εισιτήριο επί 18.000. Δεν υπάρχει μέσο όρο. Είναι 270.000. Βγάζετε. Θα βγάλετε κανένα φράγκο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τελευταίος. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Στον επόμενο. Δεν υπάρχει επόμενο. Έχετε γραμμές. Κοιμάσαι όρθιος. Να, τώρα βαράει. Δεν τον παίρνει. Και πριν χτυπούσε. Κοιμάσαι. Πάει. Τέρμα. Καλησπέρα του. Στο συμβόλαιο των παικτών του Ατρόμητου λέει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά. Απλά αν παίξουν ο Ατρόμητον πρέπει να καταβάλει στον ΠΑΟΚ ένα ποσό για τον κάθε παίκτη. Οπότε είναι σε χέρι. Ρήτρα, ναι. Ας τα δώσει ο Σπανός. Ναι, παιδιά, αυτό ήταν κάτι το οποίο γινόταν χρόνια. Απλά εγώ δεν γνώριζα για τη ρήτρα. Ναι. Λοιπόν. Τι γνώριζες, για τη μήτρα.
Γνώριζα ότι γινόταν συμφωνία κυρίων. Λέγανε, δηλαδή σου δίνω δανεικό αυτόν, ναι, αλλά δεν θα παίξει. Θα χάσει όταν παίξει μαζί. Έτσι λέγανε. Ποια είναι η μέσα στην τράπεζα, ή ο ΠΑΟΚ, φάσκη και αντιφάσκη. Άλλο είπα. Άλλο είπα, ρε κουτουλούφε. Του πούλησαν Mercedes, του πούλησαν Κόρτομπα, ενώ τα πλήρωσε για Mercedes. Λέει αυτό με είπα. Απλά ελληνικά ότι το υλικό του ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι υπερεκτιμημένο. Ονόν, νοήτο. Λοιπόν. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο με καναλάκι Δήμου και Γιαλαμά. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτο Θεός, θα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Η ώρα είναι 4. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή. 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 Εάν